Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην τελευταία εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα. Εδώ είμαστε όλα μπαουτάρι στο Λίμπερο 107 και 4 μέχρι και τις 7 και σήμερα μαζί σας. Και σήμερα παραμένει ακλόνητος ο Χρήστος Κιώσης πίσω από την κονσόλα του ήχου και θα μας συντροφεύσει για το επόμενο περίπου 2 ώρο, κατά τη διάρκεια του οποίου θα ακούσετε το κίτρινο μαύρο ρεπορτάζ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και οτιδήποτε άλλο υπάρχει φυσικά. Έχουμε μπροστά μας Σαββατοκύριακο μια αγωνιστική δράση σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Και με αγώνες σημαντικούς, μάλιστα και για τα δύο έτσι μεγαλύτερα τμήματα του συλλόγου. Αυτά θα είναι τα βασικότερα θέματα και της σημερινής μας εκπομπής, με την οποία μπορείτε εσείς να επικοινωνείτε μέσω μηνυμάτων. Ο συνήθως FM κενό, γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλετε το μήνυμά σας στο 5 45 26, για οτιδήποτε θέλετε, είτε να ρωτήσετε είτε κάτι να καταθέσετε την άποψή σας. Είμαστε εδώ στην διάθεσή σας. Το μπάσκετ κάνει την αυλαία πρώτο αύριο, παίζοντας με τον Πανιόνιο στις 4.30 ώρα. Μάλιστα θα μείνει και στην Αθήνα η αποστολή, καθώς θα αναχωρήσει τη Δευτέρα για τη Γαλλία. Παίζει την Τρίτη το βράδυ με την Αντέρ για το Basketball Champions League, που επιστρέφει και αυτό μετά τις γιορτές, ενώ η ποδοσφαιρική ομάδα μένει Θεσσαλονίκη και επιστρέφει, αν θέλετε, στο Κλεάνθης Ευγενής μετά από περίπου 3 εβδομάδες, αντιμετωπίζοντας τον Απόλλωνα Πόντου σε ένα παιχνίδι που μάλλον με βάση και το πρόγραμμα είναι το σημαντικότερο για τη 10η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Football League. Σε ένα πρωτάθλημα που αρχίζει να κλειδωνίζεται με τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Όφη, καθώς άλλοι δύο ποδοσφαιριστές κινήθηκαν νομικά σήμερα κατά του Όφη, δημιουργώντας νέο πρόβλημα και, αν θέλετε, αρχίζει να φαίνεται και στον ορίζοντα, έστω και σε πρώτη φάση τουλάχιστον δεν είναι τόσο σημαντικό το πρόβλημα, αλλά στο βάθος αρχίζει να φαίνεται και πρόβλημα για το αν θα καταφέρει η Όφη, ή αν δεν βρεθεί κάποια λύση, να μπορέσει να συνεχίσει να αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Football League. Θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Θα σας πούμε και ό,τι νεότερο υπάρχει μεταγραφικό για τον Άρη, αν και έχουμε την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή, και ειδικά από σήμερα, καθώς μετράμε αντίστροφα, αυτό που μετράει και εκεί που θα πρέπει να επικεντρωθούμε είναι το μάτς της Κυριακής για το ποδόσφαιρο και το μάτς με τον Πανιόνιο αύριο για την μπασκετική ομάδα. Μαζί μας και ο Mr. Gold πάντοτε, με τις κορυφαίες του πίτσες. 62-85-86 μετά τη μία το μεσημέρι καλείται. Άριστη ποιότητα εννοείται, πολύ καλές τιμές, διάφορα μεγέθη για να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει. Νεάπολη, Σικές, Αμπελόκηποι, Πολύχνη, Μετέωρα, πάρα πολλές περιοχές στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και στο κέντρο εξυπηρετεί ο Mr. Gold, που είναι και σήμερα στο πλευρό της εκπομπής. Η Football League επιστρέφει με την 10η αγωνιστική, η οποία αρχίζει αύριο. Το τηλεοπτικό μάτς είναι το Βέρεια Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα μάλιστα θα ταξιδεύουν στη Βέρεια και με δύο από τα καινούργια μεταγραφικά αποκτήματα, τον Μιλοσάβλιεφ και τον Ντακόλ. Κόντρα στην Βέρεια, η οποία τηρουμένων των αναλογιών τα έχει πάει καλά μέχρι στιγμής σε αυτό το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Στις 9 πρώτες αγωνιστικές είναι ακριβώς στη μέση του βαθμολογικού πίνακα με 13 βαθμούς και θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι μπορεί από το αυριανό μάτς, και αν μπορεί να κόψει κανένα βαθμό από τα Τρίκαλα δεν θα μας χαλούσε και ιδιαίτερα. Ίσα-ίσα θα μας ικανοποιούσε απόλυτα, νομίζω. Ενώ το άλλο μάτς, που και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά τις τελευταίες εξελίξεις, τις τελευταίες αυτής εβδομάδας κυρίως, είναι το Όφη και Σαμικός. Ο Όφη με 16 παίκτες, όσοι έχουν απομείνει στην αποστολή, και ένα παιχνίδι το οποίο και από το αποτέλεσμά του, αλλά γενικότερα θα κρίνει πολλά για την επόμενη μέρα στον Όφη, ο οποίος κλειδωνίζεται από πάρα πολλά προβλήματα. Σήμερα, αν δεν έχετε ενημερωθεί, είχαμε και προσφυγές από τον Ζιαμπάρη και τον Ογκμποε. Ο Ζιαμπάρης βέβαια θα παίξει και μετά λογικά θα αποχωρήσει από την ομάδα. Και το αύριο πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι μαύρο κατά μαύρο για την ομάδα της Κρήτης, που έχει μείνει, παραλαμβάνω, με 16 παίκτες στο ρόστερ. Αυτή είναι και στην αποστολή για το παιχνίδι με τον Κισαμικό. Ένα ανοιχτό παιχνίδι πλέον, έτσι όπως είναι τα πράγματα, γιατί ο Κισαμικός είναι και από τις καλές ομάδες, έτσι όπως την είδαμε και όλα στο μεταξύ μας παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Το υπόλοιπο πρόγραμμα είναι την Κυριακή. Η Καλυθέα έχει το ρεπό γιατί θα έπαιζε με τον Αχαρναϊκό. Ο Πανσεραϊκός θα παίξει με την Καρδίτσα. Η Δόξα Δράμα θα υποδεχθεί τον Πανεγιάλιο. Η Σπάρτη τον Αιγινιακό. Η Παναχαϊκή τον Απόλλων Λάρισας. Και η ΑΕΚ Καραϊσκάκης θα παίξει με τον Εργοτέλη. Θυμίζω ότι ο Άρης μετά τις 9 πρώτες αγωνιστικές
τις 7 νίκες και τις 2 ισοπαλίες, έχει 23 βαθμούς, είναι πρώτος, και ακολουθεί Παναχαϊκή με 20 στη δεύτερη θέση, ενώ στην τρίτη θέση είναι ο Όφη με 15, όσους έχουν και τα Τρίκαλα, αλλά Όφη έχει ένα μάτς λιγότερο, είναι αυτό με την Δόξα Δράμας, η οποία ακολουθεί με 14 βαθμούς, μάλιστα, το οποίο θα το παίξουν οι δύο ομάδες στις 17 του μήνα. Μαζί μας είναι ο Στοίχημαν, στοίχημαν.gr, με τις καλύτερες αποδόσεις αλλά και με τα smart notifications του στοίχημαν.gr. Άμεση ενημερώση στο κινητό σου για το τι συμβαίνει στον αγώνα και την κατάληξη του δελτίου σου. Εγώ ήδη έχω επιλέξει, δεν ξέρω αν θα βγω αληθινός ή όχι, το διπλό του Κισαμικού, το οποίο προσφέρεται σε μια πάρα πολύ καλή απόδοση. Βέβαια, κάτι τέτοια παιχνίδια είναι που νομίζεις ότι θα γίνει η ανατροπή και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα. Εντάξει, ναι. Αλλά έχει πάρα πάρα πολλές απουσίες ο Όφη. Εξαρτάται πώς θα λειτουργήσουν αυτοί που έχουν απομείνει. Αν θα συσπηρωθούν δηλαδή και βγάλουν ένα. Δεν το λέω μόνο για αυτό. Το λέω γιατί ο Κισαμικός έχει καλή είναι ομάδα. Καλή ομάδα της Κισαμικός. Έτσι, και εκτός έδρας είναι ακόμα καλύτερη. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο εξαρτάται αποκλειστικά από το πώς θα εμφανιστεί ο Όφη, νομίζω. Ξεκάθαρα. Κοίταξε, ο Κισαμικός δυσκόλεψε τον Άρη πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν η ομάδα που το δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο και από τον Όφη. Ναι. Παρόλο που δέχτηκε τον κόρ. Είναι καλή εμφάνιση. Πήρε χ στην Παναχαϊκή. Είναι καλή ομάδα. Πήρε χ στη Δράμα. Χωρίς προβλήματα. Πήρε χ στη Δράμα. Έχει παίξει δηλαδή με όλους τους πρωτοπόρους και πήρε βαθμούς παντού. Εκτός από τον Άρη, βέβαια, που έχασε ένα 0, αλλά με πολύ καλή εμφάνιση. Και τώρα πάει στον Όφη. Γι' αυτό και άλλωστε και το άσος του Όφη είναι αρκετά υψηλός, άμα το δεις στο στοίχημα. Πριν λίγο που το βλέπα εγώ ήταν γύρω στο 2,25. Ναι. Και 3,15 δίνει το διπλό του Κισαμικού αυτή τη στιγμή. Στο παιχνίδι του Άρη είναι φαβόρη βέβαια ο Άρης, τον δίνει 1,40. Τον άσο δίνει κοντά στο 4,5 το Χ και στο 8 το διπλό, το Απόλλωνα. Όπως βεβαίως φαβορή είναι η Παναχαϊκή αδιαφιλονίκητο με την ομάδα του Απόλλωνα Λάρισας. Η Δόξα Δράμας με τον Πανεγιάλιο. Ενώ για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι του Καραϊσκάκη με τον Εργοτέλη. Πιστεύω ότι ο Γκόνιας θα πάρει τον πρώτο εκτός έδρας βαθμό. Βαθμό λέω, όχι βαθμούς, βαθμό. Όλα αυτά βεβαίως και πολλά περισσότερα μπορείτε να βρείτε στη Στοίχημαν, που έχει αναρτήσει και τα παιχνίδια της Football League. Και από ό,τι είδα έχει και παιχνίδια, όχι παιχνίδια, έχει δίνει αποδόσεις για την τρίτη εθνική. Ποιοι θα κατακτήσουν δηλαδή τις θέσεις στους ομίλους, τις πρώτες θέσεις, και ποιοι θα ανέβουν από την τρίτη εθνική στη β' εθνική. Έχει πολλά πραγματάκια ανάλογα με το τι σας ενδιαφέρει για να επιλέξετε όλα αυτά από τον στοίχημαν.gr, που είναι βεβαίως και ο μεγάλος χορηγός της ΠΑΕ Άρης. Ήδη από χθες σας είπαμε για αρκετά περίεργους ορισμούς που υπήρξαν στο ποδόσφαιρο αλλά και στο μπάσκετ, με Πιλοίδη και Παναγιώτου. Εκεί κατά τον Παναγιώτου, εντάξει, νομίζω ότι πάρα πολλές φορές τα έχουμε πει. Στο ποδόσφαιρο σίγουρα αυτός ο Κυρίτσης που μας στέλνουν από τα Δωδεκάνησα για να παίξει ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες Θεσσαλονίκης, και ενώ υπάρχει απόφαση για να μειωθούν τα οδηπορικά και να παίζουν διαιτές από κοντινούς νομούς κτλ., αντιλαμβάνεστε το τι σημαίνει. Γενικά ακούγεται πολλά και για τους Θρακιώτες, με όλα αυτά και τη σύνδεση που υπάρχει πλέον στην διαιτησία με τις ενώσεις, τη νέα ΕΠΟ και όλα αυτά τα περίεργα, στα οποία έχουμε αναφερθεί ούκο λίγες φορές. Το ζήτημα είναι βέβαια πρώτα απ' όλα να παρουσιαστεί η ομάδα έτοιμη, να παρουσιαστεί η ομάδα όπως πρέπει να παρουσιαστεί. Νομίζω ότι ένας καλός Άρης δεν έχει να φοβηθεί ούτε τη διαιτησία ούτε τίποτα, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει ο Άρης να κάνει ό,τι είναι δυνατόν στο παιχνίδι της Κυριακής, να μην επηρεαστεί. Δεν ξέρω τώρα, επηρεάζονται οι ομάδες από τη διακοπή, δεν επηρεάζονται? Επηρεάζονται και οι δύο, επηρεάζεται αυτή που θα παίξει άμυνα, δεν βρίσκει ρυθμό αυτή που έχει επίθεση. Λέγονται πολλά μετά τη διακοπή. Πάντα πρέπει να δεις πώς ακριβώς είναι μαζί. Βέβαια δεν είναι και τόσο μεγάλο το διάστημα της διακοπής. Δύο εβδομάδες είναι περίπου, ναι. 22 του μήνα. Ναι, περίπου δύο εβδομάδων είναι η διακοπή. Πολλοί λένε ότι αυτό ήταν και ευεργετικό για τον Άρη, για παίκτες παραδείγματος χάρη όπως ο Πλατέλας που ήταν στα κόκκινα, ότι πήρανε ανάσες, παίκτες όπως ο Διαμαντόπουλος ξεκούρασε τη μέση του πρόβλημα εκεί που είχε. Ο οποίος είχε πολύ Μπράβο. Μεγάλη επιβάρυνση και φαινόταν ειδικά στα τελευταία παιχνίδια ότι δεν είχε ανάσες μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι όλοι αυτοί έχουν βοηθηθεί πάρα πολύ από την διακοπή, τη χρειάζονταν, και δεν είναι μόνο το σωματικό που λένε συνήθως οι προπονητές, ότι είναι και το πνευματικό γενικότερα το οποίο παίζει ρόλο. Αυτή η πνευματική ξεκούραση με τους δικούς τους ανθρώπους, δηλαδή να περάσουν τις γιορτές, να χαλαρώσουν, παίζει και αυτό ρόλο σε έναν επαγγελματία
αθλητή. Αρκεί νομίζω... να μην έχει ξεφύγει. Ναι, όχι, δεν ξέφυγαν τουλάχιστον από την, από την άποψη ότι σε όλους τους ελέγχους που έγιναν μετά τις γιορτές δεν εμφανίστηκε κάποιος υπέρβαρος, κάτι δηλαδή το οποίο να δημιουργήσει πρόβλημα. Ήταν όλοι συνεπέστατοι. Άλλωστε, πολλοί από αυτούς έκαναν και κατέρα και τις διακοπές και του ρεπό τους έξτρα πρόγραμμα. Και αυτό είναι το καλό που σας λέγαμε από το. Το καλό του ρόστερ, το οποίο το είχαμε θίξει από την πρώτη μέρα, ότι έχει η ομάδα καλούς αθλητές πρωτίστως. Δεν θα μιλήσω για ποδοσφαιρική ικανότητα, αν όλος την κόβει καλά, τη σουτάρει καλά, πασάρει, στοπάρει και όλα τα, αυτά που σκιαγραφούν το αγωνιστικό του προφίλ, αλλά είναι καλοί αθλητές στην πλειοψηφία τους. Και το απέδειξαν, διότι επέστρεψαν μετά από ένα πενθήμερο ρεπό όλοι, μια χαρά. Και εκείνος μάλιστα που αποθεώνει αυτό που λέμε είναι ο Σόζο, ο οποίος έλειψε 12 μέρες, αλλά επέστρεψε και ήταν μια χαρά. Ναι, με ρώτησαν αρκετοί γιατί πήρε έτσι παραπάνω μέρες. Εντάξει, το ζήτησε προφανώς. Το ζήτησε ο ίδιος. Το ζήτησε ο ίδιος γιατί δεν είχε πάει εδώ και ένα χρόνο, από το Γενάρη δηλαδή που ήρθε πέρσι μέχρι τώρα, δεν είχε πάει καθόλου. Το καλοκαίρι δεν έφυγε καθόλου με αυτό που γινόταν στην πατρίδα του. Ήταν έτσι δικούς του ανθρώπους. Και επειδή ακριβώς είχε ένα ολόκληρο χρόνο να πάει, ζήτησε αν είναι δυνατό να πάρει κάποιες μέρες παραπάνω, γιατί ήθελε να τακτοποιήσει και κάποια δικά του θέματα. Και επειδή ακριβώς είναι ένας συνεπής στο κομμάτι αυτό ο αθλητής, ναι, έκρινε το τεχνικό team και η διοίκηση ότι δεν τίθεται ζήτημα και γι' αυτό το λόγο του χορηγήθηκε αυτή η άδεια που, εντάξει, είναι λίγο ασυνήθιστη, δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται. Ναι. Παραξενεύει, δηλαδή, πει κάτσε 12 μέρες που πας. Αλλά. Εξηγώ το λόγο. Τώρα, αν θα τον επηρεάσει. Όχι, ήταν 6 οι υπόλοιποι. Πενθήμερο ρεπό είχαν και μία ακόμη μέρα την πρωτοχρονιά. Ναι. 6. Εντάξει. Εντάξει, ο Νέτο δεν έχει γυρίσει ακόμη. Αλλά ο Νέτο. Ο Νέτο και όταν έφυγε, είπαμε δεν θα γυρίσει. Αλλά ούτως ή άλλως είναι πλέον σιγά-σιγά θα πρέπει να αρχίσει να συνηθίζει τον καινούριο ρόλο που θα έχει στην ομάδα. Και όχι ως ποδοσφαιριστής φυσικά, αλλά ως κάτι άλλο. Πλέον έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για τον Βραζιλιάνο, νομίζω, να αξιοποιηθεί από την ομάδα και πρέπει να αξιοποιηθεί από κάποιο άλλο πόστο, αφού είναι φανερό ότι δεν έχει θέση στην ομάδα αγωνιστικά. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί και γι' αυτό το λόγο έφυγε στη Βραζιλία και ακόμη δεν έχει γυρίσει, να φανταστείτε. Ναι. Εντάξει, το περιμέναμε για τον Νέτο. Το είχαμε πει άλλωστε την πρώτη μέρα που έφυγε ότι ο ρόλος του πλέον θα είναι κάτι σαν σκάουτερ, κάτι σαν συνεργάτης, ναι, πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και βέβαια, εγώ πιστεύω ότι γενικότερα κάποιους ανθρώπους τους έχει στο μυαλό του Καρυπίδες για τη νέα σεζόν. Ακριβώς. Γιατί ο Άρης, κακά τα ψέματα, ο Μυροφορίδης έχει το ρόλο του κυρίως εντός συνόρων. Εντάξει, έχει γνωριμίες ο Νέτος στη Βραζιλία, έτσι, έχει ανθρώπους. Μπορεί να του προτείνουν κάποιους νεαρούς ποδοσφαιριστές Βραζιλιάνους που θα είναι και εξελίξιμοι και θα έχουν ενδεχομένως και αν αξιοποιηθούν και με τα πολιτική αξία, γιατί ο Άρης θα πρέπει να το. Να το κοιτάξει αυτό σιγά σιγά. Είδαν με τον Μαυροπάνο. Ήδη σας είχαμε πει και τις προάλλες πριν τις γιορτές ότι ο Ρονάλντο Γκιάρο του είχε πει ότι στην ομάδα που ήταν προπονητής μέχρι πρότινος υπάρχουν δύο πάρα πολύ ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές, αν ενδιαφέρεται ο Άρης. Από όλο αυτό καταλαβαίνετε θα προκύψει κάποια στιγμή σίγουρα κάτι και ο Άρης θα πρέπει να έχει ανοιχτά τα μάτια του με το καλό να θα επιστρέψει στη Σούπερ Λίγκα. Η Βραζιλία αποτελεί μια δεξαμενή από την οποία πολλές ομάδες αντλούν ποδοσφαιριστές και ο Άρης έχει έναν άνθρωπο πλέον και έχει και ένα δεύτερο τον Ρονάλντο Γκιάρο και αυτό νομίζω ότι μπορεί να τον αξιοποιήσει στη Βραζιλία που πρέπει να βοηθήσουν όταν θα έρθει η ώρα ο Άρης να ενισχυθεί με ποδοσφαιριστές. Ξεκάθαρα. Και ο Βραζιλιάνος θα παίξει αυτό το ρόλο. Εξαρτάται και του θέλει ο ίδιος να κάνει βέβαια. Θέση στην ομάδα λογικά θα του δοθεί. Τώρα, το τι ακριβώς θέλει να κάνει και πώς θα αξιοποιηθεί, αυτό είναι θέμα το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Δεν είναι, νομίζω, επί του πάρους και δεν είναι και κάτι το οποίο επήγει αυτή τη στιγμή το πώς θα αξιοποιηθεί, δηλαδή, ο Νέτο. Τώρα, για το μάτς της Κυριακής προέκυψε ένα προβληματάκι και πάλι με τον Νίκητς, ο οποίος, γκαντέμις, δηλαδή, είναι, μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά, ο συγκεκριμένος, δεν μπορεί να συνέλθει, ενώ έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια κατά τη διάρκεια των γιορτών να καλύψει το χαμένο έδαφος με ατομικό πρόγραμμα, με μεγάλη διάθεση να αναπληρώσει έτσι το έδαφος. Χτύπησε πάλι σε μια προπόνηση, τη χθεσινή προπόνηση και είναι αμφίβολος και πραγματικά τα έχει βάλει και με τον εαυτό του και με την τύχη του. Ο Σέρβος, ο οποίος κάποιος τον μάτιαξε πραγματικά.
Θυμίζω ήταν ο πρώτος που αποκτήθηκε. Το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα της καινούργιας ομάδας της φετινής. Κάποιος μάλλον του κοίταξε στραβά, δεν ξέρω. Κάτι έγινε με τον Νίκητς και δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Ας ελπίσουμε ότι αυτός θα είναι ο τελευταίος του τραυματισμός. Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν άλλα θέματα. Νομίζω ότι μία-δύο θέσεις οι οποίες θα κρυθούν τελευταία στιγμή είναι αν θα παίξει ο Πασάς ή ο Παυλίδης πίσω από τον Διαμαντόπουλο και αν θα παίξει ο Ντούνης ή ο Μιλούνοβιτς στην αριστερή πλευρά της επίθεσης. Δεξιά θα είναι σίγουρα ο Πλατέλας. Στα αμυντικά χαφ δεν το συζητάμε, θα είναι ο Μουμίν με τον Ιντζόγλου. Ο Καντιμίρης θα είναι στο τέρμα. Ο Μπούρμπος δεξιά. Ο Βαλεριάνος αριστερά στην άμυνα και στο κέντρο φυσικά της άμυνας οι δύο που δεν αλλάζουν. Ο Δελιζήσης με τον Ούγκο Σόουζα. Ο Απόλλων Πόντο, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα το διαζύγιο με τον Φάμπιο, πάει και αυτός και μάλλον από ό,τι μαθαίνω πάει για ξύρισμα και ο Ελουντούλου. Α, αυτό είναι είδηση. Ναι. Για ξύρισμα ή για πώληση? Είναι λίγο περίεργο συνέδριο. Είναι λίγο περίεργο το, πώς το λένε, το σκηνικό, γιατί είναι και ένα από τα αγαπημένα παιδιά του Καλαϊτζίδη. Αλλά κυρίως αυτό που έχει ενοχλήσει είναι η εξωαγωνιστική του συμπεριφορά. Αποκλείεται. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και είναι όλα ανοιχτά. Και είναι όλα ανοιχτά για τον συγκεκριμένο. Τέλος πάντων. Είναι αυτό που παθαίνουν πολλοί ξένοι ποδοσφαιριστές που έρχονται στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς. Γιατί δεν το παθαίνουν οι Έλληνες. Πνίγονται στα θέλγητρα της νυχτερινής ζωής της, της πόλης γενικότερα. Έτσι. Και δεν χρειάζεται να πάτε και πολύ μακριά. Και σε άλλες ομάδες, εδώ στο συμπολίτη πάτε, άσε που τα κρύβουν εκεί πέρα. Διάφορα γίνονται. Και τα ξέρει όλη η πόλη δηλαδή, αλλά εντάξει. Συναντιούνται. Ναι. Ωραία. Με Στεφάνοβιτς τι γίνεται? Με Στεφάνοβιτς θα πούμε μετά το διάλειμμα, γιατί ήδη πρέπει να είμαστε εκεί 30 πόσα. 33 γι' αυτό κάτσε, εγώ, κάτσε να παραγγείλω μια πίτσα από το Mr. Gold, θα ρωτήσω στο διάλειμμα. Μια των 105 εκατοστών. Ή μάλλον θα παραγγείλω τρεις τετράγωνες των 105 εκατοστών με 16 ευρουλάκια για να φάει εδώ όλο το στούντιο. Να φάει και ο Παπαδόπουλος που τον βλέπω λίγο έχει πεινάσει αυτές τις μέρες. Δεν τρώει καθόλου. Δεν τρώει καθόλου αυτές τις μέρες, δεν πίνει τίποτα. Και μπορείτε να το κάνετε και εσείς βέβαια αυτό που θα κάνουμε εμείς. Στο 62-85-86 καλείτε και έρχεται πολύ γρήγορα η κορυφαία πίτσα της Θεσσαλονίκης, είτε στο κέντρο, είτε δυτικά, είτε στην Άνω Πόλη. Επιστρέψαμε, συνεχίζουμε μέχρι και τις 7 μαζί σας. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 επικοινωνία με την εκπομπή. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλή χρονιά και σε σένα. Δεν μπορεί να βγει, λέει, χρονιά με 13-14 παίκτες. Όφη πλέον δεν είναι αντίπαλος. Τρίκαλα και δράμα είναι. Οι αντίπαλοι εννοεί. Απόλλωνας είναι. Και ενισχύθηκαν κιόλας. Άποψή μου λέει ότι χρειαζόμαστε δύο παίκτες για να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας. Εγώ θα σου έλεγα τρεις παίκτες, Γιώργο. Ότι θα είμαι με αυτούς, αν μπορούσα να τους αποκτήσει η ομάδα. Πήρες τους δύο, εσύ έβαλες και τρίτο. Ναι, ναι, αυτό. Ποιο θα ήταν το ιδανικό, λέω, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν λέω, θα γίνει. Λέω το ιδανικό ποιο θα ήταν. Ότι η ομάδα με τρεις παίκτες, αλλά τρεις παίκτες που θα μπορούσαν να κάνουν και τη διαφορά. Η τρίτη θέση ποια είναι? Ο πίσω από το φόρν. Η δεύτερη ποια είναι? Τι εννοείς? Τρεις είπες εσύ. Φορ και δεκάρι. Φορ, κεντρικό αμυντικό και δεκάρι. Το κεντρικό αμυντικό τι να τον κάνω, ρε φίλε. Για μια ακόμη επιλογή, ρε φίλε. Χτύπα ξύλο, μια τιμωρία, ένα τραυματισμό. Εδώ δεν έχω παίκτη να πάρω φορ. Που το χρειάζομαι. Εσύ μου βάλες και κεντρικό αμυντικό. Τελευταία. Τον Γκλιγκόπουλο θα βάλω, τον προωθήσω και τον πουλήσω. Επιλογή. Στη Manchester City. Τελευταία επιλογή ο κεντρικό αμυντικό. Αυτή δεν είναι η προτεραιότητα. Δεν είναι η προτεραιότητα, αυτό λέω. Δεν είναι η προτεραιότητα. Αλλά επειδή υπάρχει αυτή η περίπτωση του Βαφέα, με τον οποίο διαβάζεται. Αυτό ναι, ορίστε, πήρα τον Βαφέα, θα πάρω. Ο Πιτσιρικάς, ο οποίος πέρσι τον είχαμε δει στα μάτια από τον Αγροτικό Αστέρα, mm-hmm. και μάλιστα ήταν από τις πολύ ελπιδοφόρες περιπτώσεις του Αγροτικού Αστέρα. Ένα παιδί το οποίο είναι και διεθνής με την Εθνική Ελπίδων και δεν έχει καθόλου χρόνο συμμετοχής στον Απόλλωνα Σμύρνης. Και ο Άρης δεν θα έλεγε όχι σε μια περίπτωση η οποία και αγωνιστικά μπορεί τα επόμενα χρόνια να σου δώσει ωφέλη, αλλά και οικονομικά, εάν έχει εξέλιξη. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο είναι μικρό σε ηλικία, έχει πάρα πολύ μεγάλη όρεξη, είναι από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, γνωρίζει τη φούτμπολ, γιατί πέρυσι έπαιξε πολλά μάτς με τον Αγροτικό Αστέρα, έχει καλά σωματικά προσόντα,
Έχει προοπτική και δεν είναι κοστίζει ακριβά. Είναι πολύ λίγα τα χρήματα που θα χρειαστεί να δαπανίσει ο Άρης. Με μία όμως προϋπόθεση, και αυτή την έχει ξεκαθαρίσει και στον παίκτη, διότι ο Άρης, και θα πάμε σε αυτό, δεν κάνει αυτά που κάνουν ήδη τα Τρίκαλα και η Δόξα, και αυτό τον τιμάει τουλάχιστον επί του παρόντος. Ξεκαθάρισε στον παίκτη ότι μόνο εάν μείνει ελεύθερος θα μπει στη διαδικασία να μιλήσει μαζί του και να το φέρει στη Θεσσαλονίκη. Τον θέλει, αρέσει και στο Σπανό και στο Μυροφορίδη. Είναι ενήμερος και δεν έχει αντίρρηση, γιατί δεν είναι και, επαναλαμβάνω, πολλά τα χρήματα που χρειάζονται ο Καρυπίδης, η διοίκηση. Αλλά μόνο στην περίπτωση που καταφέρει να μείνει ελεύθερος από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι βγήκε το θέμα, διέρευσε. Το ξέρουμε εδώ και αρκετές μέρες. Και σκοπίμως δεν το αναπαράξαμε από το Λαμπαουτάρης και από την εκπομπή, διότι έπρεπε ο παίκτης και πρέπει να μείνει ελεύθερος. Και ελπίζω να μην δημιουργηθεί θέμα τώρα. Μου έκανε εντύπωση που δημοσιεύτηκε στο A Sports που ξέρει, είναι φίλα προσκύμενο στον Απόλλωνα. Το έχει δηλώσει ναι. ο Δημητρίου. Και δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι. Πάντως, για να το κλείσουμε το θέμα, με αφορμή και το μήνυμα του φίλου του Γιώργου, ότι για την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού, η πρώτη επιλογή είναι αυτός, ο Βαφέας, με το σκεπτικό που σας αναφέραμε. Νεαρός, ταλαντούχος, εξελίξιμος, οικονομικός. Εδώ, Θεσσαλονικιός, και με προοπτική και για τη Σούπερ Λίγκα. Τώρα, εάν καταφέρει να μείνει ελεύθερος, γιατί δεν έχει παίξει καθόλου εκεί, τον πήρε το καλοκαίρι ο Απόλλων Σμύρνης από τον Αγροτικό, νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Άρης θα στραφεί σε άλλες περιπτώσεις, αν και εφόσον, επαναλαμβάνω, πάει και σε μια προσθήκη στο κέντρο της άμυνας. Τώρα, για τον Ογκμπουε, που υπάρχει πολύ μεγάλη φημολογία, είναι λίγο περίεργη περίπτωση, να το δούμε λίγο αγωνιστικά. Ο Ογκμπουε δεν είναι καταρχάς φορ περιοχής, αυτό που θέλει ο Άρης. Ο Ογκμπουε είναι πλάγιος επιθετικός, παίζει κυρίως δεξιά ή αριστερά στην επίθεση. Και στο πίσω παίζει. Κυρίως δεξιά και αριστερά είναι η θέση του. Είναι δηλαδή πλάγιος επιθετικός. Στο μάτς με τον Άρη, στο δικό μας. Ναι, στο μάτς το δικό μας δηλαδή, θυμάσαι έπαιξε δεξιά στην επίθεση. Μπορεί να παίξει και δεύτερος επιθετικός όπως λες, αν χρειαστεί. Στο δεύτερο ημίχρονο. Και κυρίως αν πας αποφασίσεις να πας με γιώμες, γιατί είναι δυνατό παιδί στον αέρα. Ο καλύτερος παίκτης του Όφη ήταν. Ναι, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή ο παίκτης ο οποίος πιστεύω ότι θα σου λύσει το θέμα που έχεις. Στο γκολ. Δεν είναι αυτή η περίπτωση. Ο Ογκμπουε. Για μένα δεν κολλάει αυτή τη στιγμή. Και αυτός είναι νεαρός και αυτός δεν είναι κακός παίκτης, αλλά δεν είναι στη θέση που καίγεσαι αυτή τη στιγμή. Ναι. Στο φορ. Αρέσει βέβαια στους ανθρώπους του Άρη και κυρίως στον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του, τον Παύλο Μυροφορίδη. Και εδώ υπάρχει η προϋπόθεση της ελευθερίας του, αλλά όχι με προσφυγή. Γιατί κατέθεσε προσφυγή σήμερα. Ο Άρης δεν κάνει στον Όφη αυτό που δεν θα ήθελα να του κάνουν αν ήταν σε αντίστοιχη θέση. Και έχει ξεκαθαρίσει και στον Ογκμπουε ότι δεν πρόκειται να τον αποκτήσει εάν μείνει ελεύθερος με προσφυγή. Εάν καταφέρει, κάνει μια συμφωνία όπως έκανε ο Κουσκουνάς, αποσύρει την προσφυγή, τα βρει με τον Όφη και μείνει ελεύθερος, τότε θα έμπαινε ίσως σε μια κουβέντα μαζί του. Έτσι δεν θα μπει. Οπότε θα πάει στη Χάμιλτον. Ας πάει όπου θέλει. Έτσι μου πάνε εμένα. Ας πάει. Εκεί θα πάει. Ας πάει στη Χάμιλτον. Και απλά να ενημερώνουμε σωστά τον κόσμο. Να μην βλέπουν ο κόσμος ότι έρχεται ο Ογκμπουε. Το πήραμε τον Ογκμπουε, έκλεισε ο Ογκμπουε. Αλλά αρέσει στον τεχνικό διευθυντή της ομάδας. Και μπαίνει να αρέσει η Μόνικα. Δεν είναι όμως σε θέση. Σας λέμε όλο το πακέτο. Δεν είναι σε θέση που καίγεται ο Άρης. Ο Άρης καίγεται πάρα φορ περιοχής. Ήθελα να λέω μια πολυτέλεια δηλαδή. Στιγμή που πας να κάνεις μετρημένες κινήσεις για τους λόγους που σας έχουμε εξηγήσει. Ή δεν κάνεις καθόλου. Ναι, τότε. Αν δεν πάρει, θα πάρει ένα φόρ περιοχή. Θα περιμένει. Μπα και βρει κάτι μέχρι τέλο του μήνα. Τον Πετρόπουλο. Αφού πήγε. Πού πήγε, στον Πλατανιά. Πήγε. Νομίζω στον Πλατανιά πήγε. Τι να κάνει. Ναι. Πήγε στον Πλατανιά. Βρήκαμε τον πρώτο που θα πέσει. Εντάξει. Ωραία. Θα μα πει, φίλε, για τον Στεφάνοβιτ. Επειδή έθεσε ο φίλο ο Γιώργο κάποια ζητήματα για τι δύο κινήσει που λέει ότι πρέπει να γίνει. Και εμεί αυτό έχουμε πει και εμεί συμφωνούμε μαζί σου. Δύσκολα, απλά σας έχουμε πει και ποια είναι τα δεδομένα. Και αναφέρθηκα στους δύο παίκτες γιατί απλά τα ονόματά τους έπαιξαν και σήμερα αρκετά και οφείλαμε να σας δώσουμε πώς ακριβώς έχει το ρεπορτάζ. Για τον Στεφάνοβιτς,
Εντάξει, έχουμε πει ότι αν ήταν κάποιος να αποχωρήσει πρώτος, νομίζω θα ήταν αυτός. Πολύ απλά γιατί από τους 14 παίκτες που ήρθαν, ίσως είναι αυτός ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε με βάση τις προσδοκίες. Δεν τον πολύ είδαμε. Ναι, δεν τον πολύ είδαμε ιδιαίτερα. Ίσως δεν κόλλησε. Ξέρετε, είναι πολλές φορές να κολλάει και η χημεία με τον παίκτη γενικότερα. Ενώ δεν ήταν κακός και δεν δημιούργησε κάποιο πρόβλημα στην ομάδα. Ναι, δεν κόλλησε λίγο. Είναι μια θέση στην οποία πήραμε τον Αντιτάτο με άλλα στοιχεία. Γιατί πλέον η ομάδα δεν χρειάζεται Τάτο, γιατί πολλοί λένε για τον Τάτο κτλ. Αν μάρκαρε ο Τάτος κτλ., μπορεί να το συζητούσαμε. Πλέον είναι άλλο το στυλ της ομάδας, διαφορετικό από το περσινό. Πήρες λοιπόν έναν παίχτη για τη συγκεκριμένη θέση και τώρα δεν έχεις παίχτη για τη συγκεκριμένη θέση. Γι' αυτό ακριβώς ο προπονητής επιμένει για την απόκτηση ενός επιτελικού μέσου και έχει πει στον Θόδωρο Καρυπίδη και στον Παύλο Μηροφορίδη, εννοείται, ότι αυτές είναι οι τρεις θέσεις με σειρά προτεραιότητας στις οποίες θα ήθελα ενίσχυση της ομάδας του Γενάρη. Να σας λέμε τα πρώτα πώς ακριβώς όπως είναι. Οι εισηγήσεις είναι αυτές. Ναι. Εννοείται ότι θα αξιοποιηθεί και αυτός είναι αυτή τη στιγμή το κλασικό σου δεκάρι. Δεν έχεις άλλον. Έχω το Λότα. Και ο Λότας. Κατά δεύτερο λόγο. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με τον Στεφάνοβιτς για μένα? Ότι θέλεις το δεκάρι σου, αυτός που παίζει δηλαδή πίσω από το φορ, τον θέλεις να σου πάει, να πάει και στον γκολ. Ο Στεφάνος δεν το έχει αυτό. Θέλεις να σου δίνει και σκοράρισμα το δεκάρι σου. Εάν δεν σου δίνει σκοράρισμα, έχουμε θέμα. Δεν μπορείς να είσαι δεκάρι και να μην βοηθάς στο σκοράρισμα. Και κυρίως θες και έναν παίκτη, έτσι όπως παίζει ο Άρης, που να είναι και πιεστικός, εντάξει. Τώρα, εάν καταφέρει, εγώ δεν νομίζω ότι θα... Εσύ τι λες, λύνει το συμβόλαιο? Δεν είναι πολλά τα χρήματα. Ζήτησε να φύγει αυτός. Ναι, ζήτησε να φύγει αυτός. Ζήτησε να φύγει αυτός. Του έχει κάνει κρούση και η Δόξα και τα Τρίκαλα. Του έχουν κάνει κρούση. Και ζήτησε να φύγει. Ενημέρωσε τον Παύλο Μηροφορίδη και τον προπονητή ότι θα επιθυμούσε να και θα έρθει στο χαλό, να αποχωρήσει. Το θέμα βέβαια είναι ότι για να αποχωρήσει πρέπει να λύσει το συμβόλαιο, πρέπει να τακτοποιηθεί όποια εκκρεμότητα υπάρχει. Άρα είναι θέμα πλέον τη διοίκηση. Ναι. Από εδώ και πέρα, εάν θα. Δεν ξέρω ακριβώς τα οφειλόμενα, νομίζω δεν είναι πολλά. Και το συμβόλαιο του φέτος είναι 40.000. Άμα ζητάει τα οφειλόμενα μόνο το παλικάρι για να φύγει. Ναι, δεν είναι. 40.000 είναι το συμβόλαιο του. Νομίζω έχει μια δόση τώρα που έπρεπε να πάρει. Άρα αυτή, άμα πάρει τη δόση, κάνει μια συμφωνία. Νομίζω ότι δεν είναι πρόβλημα το να μείνει ελεύθερος ο Στεφάνοβιτς. Από τη στιγμή που το θέλει και ο ίδιος. Και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι και δώρο να δουν να κρατάς και να παίκτη θέλει να φύγει. Ναι. Στο ρόλο του. Όχι, άμα του οφείλει κιόλα μπορεί να σου δημιουργήσει. Δεν προβλήματα. Είναι πολλά. Δεν είναι πολλά αυτά που του οφείλει. Επαναλαμβάνω, έχει 40.000 ευρώ συμβόλαιο. Η τελευταία δόση είναι αυτή η οποία πρέπει να τακτοποιηθεί. Αν τακτοποιηθεί αυτή, νομίζω θα λύσει το συμβόλαιό του. Ο Σέρβος, ο οποίος έχει δεχτεί κρούση και από την προηγούμενη του ομάδα, αλλά και από τη Δόξα. Γενικά η Δόξα πολλά τηλέφωνα κάνει δεξιά-αριστερά, ναι. Προσπαθεί να δημιουργήσει θέματα. Στον Όφη έχει ήδη δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Και στον Άρη προσπαθεί, αλλά ο Άρης είναι λίγο διαφορετική περίπτωση, χωρίς καμία αμφιβολία. Δεν αφήνει κάποιος τον Άρη έτσι απλά για να φύγει να πάει στη Δόξα Δράμας. Ακόμα και αν υπάρχει το Δέλεαρ μπραφ χρημάτων ή οτιδήποτε άλλο. Το αντιλαμβάνεστε. Εγώ λέω ότι ο Άρης πρέπει να προσέξει περιπτώσεις σαν του Μιλούνοβιτς, του Στεφάνοβιτς, του οποιοδήποτε άλλου ποδοσφαιριστή. Και λέω του Μιλούνοβιτς όχι για άλλο λόγο, γιατί πάρα πολύ απλά είναι αυτός που έχει ένα συμβόλαιο που αυτός, αν κάνει προσφυγή, χαιρέτα με τον Πλάτανο. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις πραγματικά κινδυνεύει ο Άρης. Κινδυνεύει η αδειοδότησή του, κινδυνεύει, ναι, η αδειοδότησή του ξεκάθαρα. Γιατί όλοι οι άλλοι είναι διαχειρίσιμοι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι διαχειρίσιμοι. Δες όμως τη διαφορά. Με τον Μιλούνοβιτς. Ο Μιλούνοβιτς από το καλοκαίρι είναι μεταξύ σφύρας και άκμονος. Είναι μία μέσα, μία έξω, όχι μένει, όχι φεύγει, όχι ανανεώνει, όχι δεν ανανεώνει, όχι μειώνει, κάνει μείωση, κάνει αύξηση, αυτό. Μιλάμε και τι δεν έχει γραφτεί και τι δεν έχει ακουστεί. Ναι. Και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι συνεπέστατος με όλο αυτό το πακέτο που σας περιέγραψα. Ειδικά το τελευταίο διάστημα που βλέπει ότι αρχίζει και ο προπονητής να το βλέπει διαφορετικά, δίνει ακόμη περισσότερα στις προπονήσεις. Εγώ θεωρώ ότι είναι η καλύτερη επιλογή σου στα αριστερά. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι θα πάρει περισσότερες ευκαιρίες από εδώ και πέρα ο Μιλούνοβιτς. Απλά ξέρεις τι είναι ο Μιλούνοβιτς. Και εγώ πιστεύω θα τον δούμε να παίζει και την Κυριακή με τον Απόλλωνα Πόντου. Ο Μιλούνοβιτς τι είναι? Αν όχι βασικός, έως τόσο αλλαγή. Ο Μιλούνοβιτς ήταν τόσο πολύ soft πέρσι. Και ειδικά είναι αποκορύφωμα εκείνα που έχασε στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, που βγαίνει, ξέρεις, μια γανάχτιση και από τον κόσμο. Τι είναι αυτά που χάνεις, ε?
που έχει συγκεντρώσει πάνω του μια αρνητική ενέργεια από τον κόσμο που δεν ανταποκρίνεται στην αξία του ποδοσφαιρικά. Βέβαια, έδωσε το δικαίωμα ο ίδιος. Αυτό το soft δεν ταιριάζει. Και αυτό αλλά δεν είναι αδιάφορος. Φέτος έχει γίνει πιο σκληρός, πιο brutal. Ναι, δεν είναι αδιάφορος όμως, να σου πω κάτι. Έχει ενσωματωθεί λίγο στη φιλοσοφία της ομάδας. Είναι άλλο το έχασα πέντε ευκαιρίες και είναι άλλο είμαι αδιάφορος. Να σου πω κάτι. Το γκολ το χάνει οποιοδήποτε, ρε παιδιά. Δηλαδή όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Έβαλε με τα Γιάννη, έβαλε πολύ ωραίο γκολ. Είναι... Με την Πόκα δεν έβαλε γκολ. Δεν είναι ότι δεν. Αυτό, εγώ δεν στέκομαι τόσο πολύ σε αυτό. Περισσότερο στο Μιλούνοβιτς ήταν ότι τον είχε επηρεάσει όλο αυτό το σκηνικό. Όχι, θα μείνει, όχι, θα φύγει, θα ανανεώσει, θα μειώσει το συμβόλαιό του, όχι, θα κάνει το ένα. Παρ' όλα τα αυτά, και πρόβλημα μέχρι στιγμής δεν έχει δημιουργήσει. Βλέπε προσφυγή. Και γκρίνια γενικότερα δεν βγάζει πέρα από το γεγονός ότι όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές θα ήθελαν να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ποιος δεν θέλει να παίζει. Και είναι και συνεπέστατος επαγγελματίας με το έψιλον κεφαλαίο. Και αυτή τη στιγμή. Εφόσον και χρήματα πολλά του οφείλεις και δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, οφείλεις να τον αξιοποιήσεις για μένα τον Μιλούνοβιτς και να πάρεις ό,τι μπορείς περισσότερο από αυτόν. Καλός ποδοσφαιριστής ποτέ δεν έπαψε να είναι. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του Ερυθρού Αστέρα σε μικρή ηλικία. Έχει μάθει το ποδόσφαιρο σωστά. Θέλει λίγο σπρόξιμο, λίγο σπρόξιμο και λίγο έτσι μια εμπιστοσύνη. Ναι. Κάνα γκολάκι στο πρωτάθλημα για να πάρει τα πάνω του, πιστεύω. Την Κυριακή θα βάλει ένα. Ο Μίλου. Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Αλλά εγώ στέκομαι στον τρόπο που λειτουργούν στη Δράμα. Αυτά είναι ιδανικά, βέβαια. Ναι, ναι. Αυτά είναι ιδανικά. Αλλά εντάξει, βλέπουν μια μεγάλη ευκαιρία τώρα με τον Όφη να βγαίνει από το παιχνίδι στη Δόξα. Την Παναχαϊκή κοίτα. Πήρε Βασιλείου, πήρε Ντάσιο. Πήρε και τον Ντάσιο. Αλλάζει το πιστεύει. Αλλάζει το τοπίο. Αλλάζει το τοπίο. Άρα γενικότερα. Το πιστεύει και η Παναχαϊκή μα. Όπω θα πλέσει τον Όφη, ρε παιδιά, να διαλύεται. Ρε Χριστά, τι θα κάνετε, δεν ανησυχηθούν. Παρουσιάζεται τώρα. Όλοι λέγανε Άρης και Όφη. Και βλέπουμε οι υπόλοιποι. Ναι. Τώρα ο Όφη βγαίνει μάλλον από την εξίσωση, από ό,τι φαίνεται. Ο Άρης το λένε, ευτυχώς. Ναι. Και βλέπετε ότι τώρα οι άλλοι λένε. Ρε μπας. Ναι. Βλέπεις Παναχαϊκή που λες ότι δεν θα αυτό. Πήρε. Ο Ντάσιος είναι πολύ καλός παίκτης, πολύ έμπειρος. Παίζει και στόπερ και μπακ. Μεγάλος όμως. Δεν έχει σημασία γιατί φούτμπολ είναι μια χαρά, φίλε. Ναι. Εντάξει. Ο Βασιλείο βέβαια είναι ένα ερωτηματικό γιατί είναι σε φθήνουσα πορεία τα τελευταία χρόνια. Αλλά είναι δύο παίκτες οι οποίοι. Όχι, είναι καλοί παίκτες. Για τα δεδομένα της Football League είναι καλοί παίκτες. Βλέπεις τα Τρίκαλα, βλέπεις τη Δόξα. Πάρε το μισό Όφη. Ναι. Έχει πάρει ήδη Σιώπη, έχει πάρει Κουσκουνά, παίρνει Αρναρέλη, τον καλύτερο παίκτη του Πανεγιαλίου. Άσχετα αν ευτυχώς για μας έχασε και με το απίστευτο τετατέτ στις καθυστερήσεις. Ναι. Χτυπάει την πόρτα του Άρη Στεφάνοβιτς. Καταλαβαίνετε ότι πάνε να ενισχυθούν πολύ σημαντικά αυτές οι ομάδες. Πάνε να ενισχυθούν και να πλήξουν και τους άλλους. Ο Απόλλων Πόντο, ο μεθαυριανός αντίπαλος, παίρνει τον Τζεμπερίδη. Εντάξει, οκ. Okay. Και προσπαθεί να πάρει ο Λαϊτάν και Καπετάνο. Και. Κάνει κάποιες κινήσεις. Δεν είπα ότι θα. Okay, θα όλα κάνει. Κρίνονται εκ του αποτελέσματος και μέσα στο γήπεδο, εννοείται. Και εσύ, αν δεν είχες πάρει 15 το καλοκαίρι και δεν είχες 28 και. Αλλά θέλω να πω ότι όλοι κάνουν την προσπάθειά τους. Όλοι. Επειδή βλέπουν ότι δημιουργείται πλέον μια. Φεύγει ο ένας, μάλλον, ο διεκδικητής. Σου λέει, είμαστε 3-4 ομάδες. Για να κυνηγήσουμε, θέλουμε να πιστεύουμε μόνο τη δεύτερη θέση. Αυτό είναι το καλό, ότι είναι 3-4 ομάδες. Δεν είναι δύο που τις πρόχουν. Είναι 3-4, είναι τα Τρίκαλα, είναι η Δόξα. Και εγώ ελπίζω πριν διαλυθεί ο Όφη να κάνει τις ζημιές που πρέπει να κάνει. Και όλοι αυτοί τώρα να δεις και πού θα ανακοίτουν και ως Γιαμπάρης. Δηλαδή θα του χτυπήσει την πόρτα κάποιος τώρα τους Γιαμπάρη. Θέλω να σου πω ότι ο οποίος παίρνει τώρα... τη δήλωση της χρονιάς. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος το καλοκαίρι το ανεβάσαμε και στο Λαμπαοτάρης, έχει κάνει τη δήλωση. Επέλεξα τον Όφη γιατί μου δίνει σταθερότητα. Ενώ ο Άρης δεν έχει αυτή τη σταθερότητα που έχει ο Όφη. Πραγματικά δικαιώθηκες, φίλε. Είχες εκπληκτική. Πήρες εκπληκτική απόφαση. Εκεί παρασύρθηκε από τον Παπαδόπουλο, ξεκάθαρα. Όχι, όχι, έφαγε τον παπά που λέμε ποδοσφαιρικά. Από τον προπονητή που. Δεν ξέρω γιατί κάθεται προφανώς τώρα. Και πού να πάει τώρα. Μου πει και πού να πάει. Πού να πάει. Το καλοκαίρι έκανε παρόμοιο και θυμάμαι χαρακτηριστικά πολλούς εδώ συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη να λένε τη μέρα που ανακοινώθηκε από τον Όφη ότι ο Παπαδόπουλος πήγε εκεί γιατί ξέρει ο Παπαδόπουλος ότι εκεί στον Όφη τα λεφτά του είναι σίγουρα και η προοπτική. Ενώ εδώ στον Άρη
Είναι το σύννεφο με τον Καρυπίδη και όλα τα υπόλοιπα. Όχι, δεν έχει προβλήματα ο Άρης. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Έχει προβλήματα. Φυσικά, ναι. Αλλά κουτσά στραβά, ρε παιδί μου, με τα πενιχρά έσοδα της Β' Εθνικής, ανταποκρίνεται. Όχι στο 100% που θα θέλαμε. Τι να κάνουμε, έτσι εννοώ, και όταν παίρνεις κάποιες αποφάσεις, πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχθείς και τις συνέπειες της απόφασης, εφόσον είναι. Και να σου πω κάτι. Αποδεικνύεται λαθασμένη που κάνει φέτος. Αν είχε το Μυροφορίδη πέρσι και είχε κάνει πέρσι αυτά τα και τώρα, θα ήταν υπεράνετος. Γιατί μην ξεχνάτε ότι φέτος έχουμε στο κεφάλι. Και καλά λεφτά του έδινε του Γιαμπάρη ο Άρης και του Παπαδόπουλου. Και του Κουσκουνά. Και του Κουσκουνά και θα μπορούσαν να είναι πρωταγωνιστές και να έχουν όπως λες ήσυχο το κεφάλι τους. Επέλεξαν να πάνε στον Νίκο Παπαδόπουλο και στον Όφη. Και τώρα ο ένας ήδη έφυγε και είναι στη δόξα. Ο Γιαμπάρης και αυτός κατέθεσε προσφυγή. Και ένας-ένας πηδάνε από το καράβι. Από και αν τυχόν γίνει και καμιά στραβή αύριο με τον Κισαμικό, θα πηδήξουν και οι υπόλοιποι. Απ' την άλλη, αυτό που λέει ο Μυροφορίδης έχει δίκιο, φίλε. Παίκτης που κάνει προσφυγή σε 2 μήνες και 2,5. Δεν είναι 5 χρόνια στον Όφη απλήρωτη. Είναι 2 και 2,5 μήνα. Αυτό δείχνει και κάτι ακόμα. Την επόμενη φορά μπορεί να είσαι εσύ αν το φέρεις. Θα σου κάνει προσφυγή. Μα τώρα μιλάμε για 5,5 χιλιάρικα Κουσκουνάς. Για 5,5 χιλιάρικα κάνει προσφυγή. Μου θυμίζει η εποχή τότε με Σελάντερ, θυμάσαι. Τον πήραν από τον Όφη. Δόξα του τάξανε αυτό το συμβόλαιο. 45 για 6 μήνες, φίλε. 45 για 6 μήνες. Είχε 50 και άλλους παίκτες. Και άλλους παίκτες. Άλλους 3-4 είχαν βάλει στο μάτι. Και πρόλαβε Όφη, από ό,τι έμαθα σήμερα, και αυτό να το πω και θα πάμε στο διάλειμμα, φίλε Χρήστο, να βάλει κάποια λεφτά να μην έχουν δικαίωμα προσφυγής τώρα. Για το μήνα. Πρόλαβε, έβαλε κάποια ελάχιστα. Αυτά τα 20 που έβαλε ο Τσάλος. Λεφτά, ούτως ώστε να μην. Γιατί θα μέναν σου τόσο με κανένα παίκτη. Ούτε δεκάδα δεν κατεβάζανε. Πρόλαβε, βάλανε σε 4-5 ποδοσφαιριστές. Κάδι, χίλιαρο, κανένα. Ό,τι χρειαζόταν αποδώσει δηλαδή για να μην έχουν δικαίωμα να καταθέσουν προσφυγή. Και τους κρατάνε τουλάχιστον επί του παρόντος στην ομάδα. Θα ανεβάσουν και 5-6 παιδιά από τη Β' ομάδα και θα το πάνε έτσι μέχρι το τέλος. Για να μην διαλύσουν. Πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Να πούμε και άλλα. Κάνουμε αρκετή κουβέντα με όλα αυτά που συμβαίνουν στο πρωτάθλημα της Football League και εδώ στην εκπομπή του Ολαμπόταρης. Σας διαβάζω τη 18η του Όφη για το αυριανό μάτς. 18η! Με τον. 16 είναι. Και οι δύο, ο Περουμαυράκης και ο Μουνιάκης, μπήκαν σαν ψωμί τραυματίες και δεν πρόκειται να παίξουν. Αλλά είναι στην αποστολή. Οι υπόλοιποι είναι. Στρέζος, Παναγιώτου, Φαζός, Κιλιάρας, Κομεσίδης, Μπολάκης, ο Μονιάκης που είναι τραυματίας, ο Ζιαμπάρης, ο Ποτουρίδης, ο Νάστος, ο Πλευράκης, ο Κοντογιάννης, ο Πουρτουλίδης, ο Παπατόλιος, ο Παπαστριανός, ο Περογαβράκης που και αυτός δεν μπορεί να αγωνιστεί, ο Μάνος και ο Κουτσιανικούλης. Οι επιλογές του Νίκο Παπαδόπουλου για το αυριανό παιχνίδι. Ποιος θα παίξει? Ο Γιαμπάρης έχει κάνει προσφυγή. Απλά ζήτησε να παίξει αυτό και προφανώς θα προχωρήσει μετά το παιχνίδι. Τι είναι, ποιος θα παίξει? Σεντερφόρ. Ο Μάνος. Εντάξει. Έχω παίξει διπλό Κισαμικό. Χι Βέρια Τρίκαλα. Και χι Καραϊσκάκης Εργοτέλης. Δεν θα πιάσει τίποτα. Μπορεί. Έτσι, γιατί πλάκα, παρακολουθούμε τα παιχνίδια. Πιάσω. Όλα οι πιθανά. Ο Σάββατο παίζει Όφη, ε. Ναι, αύριο παίζει 3 ώρα. Και αύριο παίζει Κιβέρια. Ναι, ναι. Ναι. Καλά. Τον Όφη το δείχνει. Όχι. Γιατί αυτό το μάτς πρέπει να δείξει τώρα, ρε φίλε. Ρε, Σιέρτα, άλλαξε το. Τώρα, ειδικά τώρα δεν θα το δείξει. Γιατί. Ο φίλος ο Γιώργος επιστρέφει με ένα δεύτερο μήνυμα. Λέει νίκη την Κυριακή. Γιατί με τρίτη συνεχή γκέλα η πίεση θα είναι πολύ ψηλή για πρώτη φορά φέτος. Όντως, ισχύει αυτό που αναφέρεις. Κοίταξε, η πίεση διαμορφώνεται ανάλογα και με το τι γίνεται στους άλλους. Δηλαδή, δεν πάβει όμως αν είναι τρίτη γκέλα χρήσατε να είναι. Ναι, όπως ας πούμε, τελειώνει το μάτς στο Αίγιο. Υπάρχει για ένα δίωρο πίεση. Έρχεται χ. Απόλλων Παναχαϊκή και λένε όλοι: οκ, okay, εντάξει, έπρεπε να κερδίσουμε, αλλά καλός ή κακός υπάρχει ένας στόχος. Και ο στόχος αυτός είναι ο Άρης να είναι. Εντάξει, αυτό που πρέπει να γίνει να είναι στην πρώτη θέση και με διαφορά. Αλλά καλός ή κακός είναι ότι τελειώνει το πρωτάθλημα να είναι τουλάχιστον δεύτερος. Έτσι. Να ανέβεις δηλαδή την κατηγορία. Μην πιαστείτε κάποιοι από το δεύτερο τώρα ή οτιδήποτε άλλο. Καταλαβαίνετε, λέω, να υλοποιηθεί ο στόχος της ανόδου. Στο μαραθώνιο αυτό θα υπάρχουν και. Ο συνάδελφος ο Γιώργος Κορτσιδάκης εδώ, πολύ πύρος ρεπόρτερ Όφη και καλός μου φίλος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γράφει εδώ και λίγα λεπτά ότι το σύνθημα που υπάρχει στον Όφη είναι
Πάμε να κερδίσουμε και ας είναι το τελευταίο μας παιχνίδι. Καθώς πολλοί ποδοσφαιριστές, λέει, ενημέρωσαν ήδη τον Παπαδόπουλο ότι θα καταθέσουν και αυτή προσφυγή μετά το μάτσο με τον Κισαμικό. Δεν είναι καλό αυτό. Και είδες πόσο παίζει, τι ρόλο μπορεί να παίξει μια μετάθεση αγώνα. Το όφι δόξα που πήγε 17 Ιανουαρίου. Πόσο σημαντικό μπορεί να εξελιχθεί. Ναι. Γιατί ήταν το κύπελο τότε. Ναι. Εκεί νομίζω, γιατί τα σημειώνουμε όλο, ότι ο Άρης δεν το χειρίστηκε σωστά το θέμα. Και έχει και κύπελο ξανά τώρα, δεν έχει ο Κερεβάς. Δεν το χειρίστηκε σωστά ο Άρης τότε το θέμα που έπαιξε κατευθείαν με τον Πανηγιάλη. Να πάει να πιέσει στη συνεδρία. Βέβαια, να μην γίνει. Βέβαια. Να μην γίνει αγωνιστική. Αυτό δεν λέγαμε. Δεν εμφανίστηκε όμως σε εκείνη τη συνεδρία. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Ενώ έχει παρουσία. Πλέον και στη Λίγκα έχει παρουσία. Απλά λέμε ότι το λέμε γιατί πρέπει να τα προσέχει όλα. Να μην αφήνει να πέσει τίποτα κάτω. Και την παραμικρή λεπτομέρεια. Γιατί μπορεί και η λεπτομέρεια να παίξει ρόλο και να κάνει τη διαφορά. Έπρεπε να πα και να πετήσει. Δεν παίζουν αυτοί. Δεν θα γίνει αγωνιστική. Δεν παίζουμε κι εμείς. Ή δεν παίζω εγώ. Τι είναι αυτό το μετατέθηκε το ένα μάτς. Το οποίο είναι και ντέρμπι. Αλλά πήγες εκεί χαλάρωσε. Δεν πήγες καν. Γιατί νόμιζε, έλεγε, είπα να πάμε και το Πούλμαν, είχες και την ταλαιπωρία της... Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να πας. Δεν θα το πλήρωνε. Δεν θα τα δίνεις στα 10.000. Όλα έπαιξαν ρόλο, ρε παιδί μου. Είχες και τη μετακίνηση. Μα γι' αυτό δεν έπρεπε να παίξει. Τώρα θα μου πεις τώρα τα λέτε μετά. Όχι, τα λέμε μετά. Πριν το είπαμε αυτό. Και για τη μετάθεση του αγώνα και για τη λάθος κίνηση που να μείνεις εκεί. Δεν γίνεται αυτό. Ή αν είσαι, δεν μπορείς να ψηφίσεις. Γιατί ο Ορφανίδης που πάει δεν έχει δικαίωμα. Για ποιο λόγο πρέπει να πηγαίνει ο Σίμος Ορφανίδης, γιατί να πάει. Γιατί δεν προλαβαίνει να πάει ο Καρμπίδης. Δεν γίνεται. Ας μην πηγαίνει, αφού δεν μπορεί να ψηφίσει. Πάει κάποιος άλλος που μπορεί, εννοείς. Βέβαια. Αφού δεν μπορεί να ψηφίσει. Ποιος άλλος μπορεί. Κανένας. Με είδες. Νομίζω. Άρα ο αντιπρόεδρος μπορεί. Ποιος είναι αντιπρόεδρος. Πρόεδρος και αντιπρόεδρος δεν είναι ο Καρμπίδης. Και διευθύνων σύμβουλος. Αντιπρόεδρος ποιος είναι. Νομίζω δεν έχω αντιπρόεδρο. Πάστε, να, αυτά είναι τα. Αυτά είναι, που σας έχουμε πει ότι στο κομμάτι της λειτουργίας εδώ έχει κάποια θεματάκια η ΠΑΕ. Τα έχουμε πει από το καλοκαίρι τα λέμε. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να τα λέμε. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία. Όχι εγώ, από πέρσι είναι αυτά. Ναι, θα πρέπει να αναλύσουμε. Έχει βελτιωθεί ναι, εντάξει, δεν λέμε, η κατάσταση. Βελτιωθεί, αλλά τώρα να σου πω κάτι. Δεν μπορείς δηλαδή να έχεις έναν άνθρωπο να σε εκπροσωπεί. Ο Καρυπίδης έχει δουλειές, έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις, έχει τα ραντεβού του, δεν πηγαίνει κάθε τρεις και λίγο. Που ασχολείται πλέον, ναι. Έτσι πάει σε όλα τα μάτια. Όταν δεν μπορεί, δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος να πάει. Δηλαδή, αυτό λέω. Εγώ πιστεύω ότι βαριέται, φίλε, να πηγαίνει σε τέτοιο ίδιο. Ακόμη και αν βαριέται. Θες να πούμε ότι βαριέται. Βαριέται. Ναι, είμαι ο ιδιοκτήτης, βαριέμαι, δεν πάω. Okay. Δεν πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος. 100%. Καταρχήν πρέπει να διαμορφώνεις. Όλες τις συνθήκες με βάση τα θέλω σου. Εκεί. Βάλε τον Φριλίγκο, ο οποίος έχει παραστεί σε ούκο λίγα. Βάλε τον μες στη διοίκηση. Κάντε τον αντιπρόεδρο. Για να γίνει αυτό, έπρεπε να το δεχτεί ο Φριλίγκος. Ναι, αν το δεχτεί. Πρότεινε το. Είναι ένας πολύπρο, ξέρει πάρα πολύ κόσμο, ξέρει τη διαδικασία. Ξέρει όλα αυτά τα ξέρει ο Φριλίγκος. Τον ακούσαμε και εδώ τις προάλλες. 35 χρόνια στον χώρο είναι. Δεν το έχει κάνει. Βάλε τον Φριλίγκο. Που ξέρει και από Αθήνα και από. Βλέπεις, αντιπρόεδρος του. Στην Ένωση είναι του Αιγινιακού, ρε φίλε τώρα. Σε παρακαλώ. Όχι ο Νιώπας. Ένας τύπος εκεί, ο αντιπρόεδρος του Αιγινιακού που βγήκε. Πήγε εκεί ο Τσάλος, έφαγε τα μούτρα του. Ένας φίλος μου λέει ότι είναι. Καλά, θα σου έλεγα. Ο αντιπρόεδρος είναι ο Καρυπίδης, ο ξάδερφος όμως. Α, άλλο αυτό. Πού του, ποιος είναι αυτός. Όταν το δω, δεν το γνωρίζω. Ούτε και εγώ το ξέρω. Τι μου λες, γιατί ξέρει κανέναν άλλο. Ανακοινώθηκε ο Ντάσιος από την Παναχαϊκή, αυτό που σου έλεγα πριν από λίγα λεπτά. Η δεύτερη κίνηση της Παναχαϊκής στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 για επικοινωνία μαζί μας. Μαζί μας ήδη αξεσουάρ μπάνιου και υδραυλικά ήδη Regina. Μπείτε τώρα στο reginabanio.gr και ξεφυλίστε τον κατάλογο με τα προϊόντα της Regina τα οποία θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα. Να καλησπερίσουμε και τον Βασίλη Καβαδία που συνεχίζει πίσω από την κονσόλα του ήχου. Για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σας είπαμε για την ενδεκάδα, για το μάτς της Κυριακής με τον Απόλλωνα Πόντου. Πολύ μεγάλη προσοχή, τα λέγαμε και χθες, στο εξωαγωνιστικό κομμάτι γενικότερα. Η ομάδα νομίζω είναι έτοιμη αγωνιστικά για το μάτς αυτό. Με την υποσημείωση το πώς θα παρουσιαστούν όλες οι ομάδες, όχι μόνο ο Άρης, μετά την διακοπή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Τα πλάνα του προπονητή σας τα είπαμε. Για τον Απόλλωνα Πόντου σας είπαμε. Ο Γκαέλ θα παίξει δηλαδή τώρα ή δεν θα παίξει. Δεν νομίζω να παίξει. Στο βασικό σχήμα δεν νομίζω να είναι. Μάλιστα.
Νομίζω παίζει Λόπεθ στο τέρμα. Ναι, για πες λίγο. Δεξιά ο Γεωργιάδης, αριστερά ο Αμαραντίδης. Ο Καλή με τον Σαμαρά τον Πολύπυρο στο κέντρο της άμυνας. Έμπειρο. 40 πλέον νομίζω. Το άλλο 34. Πολύ έμπειρο κέντρο άμυνας για τον Απόλλωνα και πάρα πολύ αργό, ρε φίλε όμως. Mm. Πολύ αργό. Θα μου πεις, δεν έχεις γρήγορα. Στα αμυντικά χαφ λογικά θα είναι σίγουρα θα είναι ο Καλογέρης και ο δεύτερος θα είναι πιθανότατα ο Βεργόνης αν έχει αποθεραπευτεί, αλλά δεν πρέπει να είναι 100% έτοιμος. Αν είναι, θα παίξει αυτός. Προπονήθηκε την Πέμπτη που διάβαζα την Τετάρτη. Άρα λογικά αν προπονήθηκε θα είναι αυτός. Μπροστά του θα παίξει ο Μπρίτο. Επικίνδυνος. Δεξιά θα παίξει. Τώρα λογικά, εάν δεν παίξουν οι Λουντούλου, θα παίξει ο Λιόνης. Αυτό χρησιμοποιεί δηλαδή μπροστά από τον Γεωργιάδη. Χάσω το Λιόνι. Ναι. Oh. Και αριστερά θα παίξει ο Σιμελίδης. Ποιος? Ο Σιμελίδης. Ένας, αυτό είναι κακός, αλλά εντάξει. Και πρέπει να παίξει στην κορυφή της επίθεσης. Τώρα κάνω μια πρόβλεψη, δεν είμαι και απόλυτα εύκαιρος. Ο Χασομέρης. Φοβάμαι εγώ αυτή την. Αν παίξει ο Ελουντούλου, δεν θα παίξει ο Λιόνης. Φοβάμαι αυτή την ενδεκάδα τώρα. Και αν δεν παίξει ο Βεργόνης, θα παίξει ο Καλατζίδης Υιός. Ή με αυτούς θα ανέβει ο Απόλλωνας. Ε, τι να σου πω τώρα, αυτή είναι. Μου ζήτησες να σου πω πώς θα παίξει. Αυτό σου λέω τώρα. Πώς θα παίξει. Εντάξει, αυτό πρέπει να προσέξουμε όλοι μας. Είναι γενικότερα τη συμπεριφορά. Εγώ είμαι βέβαιος 100%. Όχι γιατί θα το κάνει επίτηδες ο Καλατζίδης. Ο Καλατζίδης, όπως βλέπετε, έχει πλακωθεί στα μισά γήπεδα της Ελλάδος και πέρσι και φέτος. Το κάνει παντού. Δηλαδή δεν υπήρχε νομίζω κάθε εβδομάδα στο εκτός έδρας παιχνίδι. Τον βλέπαμε, μια ήταν στην Κερκίδα πάνω, μια κυνηγιότανε μέσω αγωνιστικού κόσμου και κάτι. Έχει κανένα δυο γομάρια που θα έρθουν εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν θα έρθουν στο Βικελίδης αυτοί. Προφανώς θα έρθουν με την αποστολή του Απόλλωνα, τα παλικάρια αυτά. Έχει γενικότερα μια συμπεριφορά. Δεν είναι θέμα Άρη κτλ. Απλά αντιλαμβάνομαι ότι και όλοι μας θα το συνδέσουμε με τον Άρη ένα παραπάνω. Δεν πρέπει λοιπόν να υπάρχει καμία αντίδραση. Δεν είπα εγώ να μην τον γιουχάρετε ή να μην τον πικάρετε από την Κερκίδα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά εκεί. Μην κάνει κανένα τη χαζομάρα και γίνει το παραμικρό, θα νομίζουμε ότι τον έχει χτυπήσει ρουκέτα. Το παραμικρό. Μεγάλη προσοχή θέλει. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα προσπαθήσουν να εκνευρίσουν, γιατί ο Άρης είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία μέσω αμυντικά, αλλά ακούσατε και τον Αλέξη τους παίκτες που προανέφερε, με εξαίρεση τον Μπρίτο. Γιατί ο Μπρίτο είναι 36, δεν είναι. Μέσω επιθετικά, όχι για την επίθεση λέω. Έχει ποιότητα όμως. Είναι καλό ποδοσφαιριστή. Και αυτό είναι τα 36 όμως. Έχει ποιότητα. Είναι ένα καλό ποδοσφαιριστή. Και τα άλλα παιδιά που έχει ο Απόλλωνας δεν είναι αμεληταία ποσότητα για την επίθεση. Εντάξει, έχουν ένα πλάνο ρε παιδί μου παιχνιδιού. Αλλά... Λεωφορείο έχουν, αλλά δεν έχουν είναι, πλάνο. Αλλά είναι αργοί, είναι ψιλοπροβλέψιμοι. Δηλαδή, έχουν θέματα. Αυτό που λέμε με Μιλούνοβιτς και Πλατέλα σε καλή μέρα. Δεν μπορούν να τους πιάσουν. Δεν μπορούν. Εγώ είμαι σίγουρος ότι τώρα δεν ξέρω πού αν θα παίξει ο Γεωργιάδης πάνω στον Πλατέλα ή ανάποδα. Γιατί είναι ανάποδα πόδια. Θα πάνε εκεί. Θα πάνε να κλωτσίσουν. Γι' αυτό έρχεται και ο. Έρχεται αυτός ο οποίος έρχεται διαιτητής. Να υπάρχει ανοχή δηλαδή στην κλωτσιά. Όπως έγινε και με τον Όφη. Ναι, ο εκείνο είναι παιχνίδι, να πάρει δεύτερη κίτρινη. Την Παναχαϊκή. Θα είναι δυνατό παιχνίδι. Που να πάρει δεύτερη κίτρινη και δίνει κάρτα στον Πλατέλα. Θα πάει στη δύναμη του μάτς. Το πιστεύω ότι θα είναι πολύ δυνατό. Εδώ θα υπάρχει ανοχή του διαιτητή λοιπόν. Στην κάρτα και τα λοιπά και θα το πάνε. Στην κλωτσιά θα το πάνε. Μήπως και κάνουν πίσω οι δικοί μας και τα λοιπά. Φαντάζομαι ότι και ο Άρης και ο Μυροφορίδης και ο Σπανός ξέρουν τι ακριβώς σημαίνει. Θα είναι υποψιασμένοι και είναι υποψιασμένοι. Ξέρουν τι τους περιμένει. Ξέρουν ότι δεν είναι εύκολο το παιχνίδι. Τώρα, διοίκηση και τα λοιπά, για πολλούς λόγους όλοι μας θέλουμε ένα παραπάνω την νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Όχι γιατί είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Ο Άρης τι θέλει πάρα πολλά γιατί προέρχεται από δύο ισοπαλίες. Θέλει να επιστρέψει σε επιτυχίες, θέλει να αποκτήσει μια ηρεμία και μια ασφάλεια εκμεταλλευόμενος και αξιοποιώντας μετά ένα στα λόγια πάντα πιο βατό πρόγραμμα που έχει ως το τέλος του πρώτου γύρου και φυσικά εννοείται ότι θέλει ταυτόχρονα με τη δική του νίκη να δημιουργήσει και πρόβλημα στον αντίπαλο, δεν τον αφήσει αρκετά πίσω ακόμη και για τη δεύτερη θέση. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Το θέλουν και οι παίκτες, πρέπει να επιστρέψουν και το λένε στις νίκες μετά τις δύο ισοπαλίες που έκαναν για να συνεχίσουν μετά μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου εκμεταλλευόμενοι το πρόγραμμα και να αυξήσουν αν είναι δυνατό και τη διαφορά
και να τελειώσει ο πρώτος γύρος και στο τέλος του πρώτου γύρου να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη πλέον εικόνα για την άνοδο. Ο Απόλλωνας με ένα σχετικά εύκολο πρόγραμμα. Δηλαδή το πιο δύσκολο παιχνίδι για τον Απόλλωνα ήταν εντός έδρας με την Παναχαϊκή, που έπαιζε από το 5 με παίχτη παραπάνω και έφερε 0-0. Ναι. Ο Απόλλωνας δημόσια ένα σχετικά εύκολο πρόγραμμα, είχε πολλές απώλειες. Έχει ήττα από τον Ιγυνιακό με 2-1 που είπε και γίνεται τα ωραία μετά το μάτσο ο Καλαϊτζίδης. Έχει μία καλή άμυνα από τις καλύτερες της κατηγορίας με 6 μόλις τέρματα να έχει δεχτεί. Βέβαια, χωρίς να έχει παίξει με τον Άρη, χωρίς να έχει παίξει με τη Δόξα, χωρίς να έχει παίξει με τον Όφη σε καλή κατάσταση. Χωρίς πολλά πράγματα. Και έχει μία επίδεση ψιλοπροβληματική. Έχει σκοράρει 9 γκολ. Δεν είναι δηλαδή κάτι το φοβερό και το τρομερό. Δεν είναι όσο καλός περιμέναμε να είναι με βάση το καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Με βάση το καλοκαίρι λέγαμε ότι ο Απόλλωνας θα είναι μέσα στην τριάδα, τετράδα και θα το παλέψει να πάει για τη δεύτερη θέση. Δεν δείχνει ικανός μέχρι στιγμής να την κερδίσει. Απ' την άλλη όμως τώρα αν ενισχυθεί, πάρει παίκτες και επειδή έχει και το σπροξηματάκι του, βλέπετε, η κόκκινη κάρτα που δίνει στο Βρονταρά στο 5 και με την Παναχαϊκή κιόλας δεν δίνει, δεν υπάρχει. Άμα την έδιναν αυτή την κόκκινη κάρτα στον Καλαϊτζή θα είχε γίνει ο κακός χαμός. Απλά πρέπει ο Άρης να είναι καλός. Να είναι ο Άρης, δηλαδή εγώ λέω ότι αν είναι ο Άρης του δευτέρου ημιχρόνου με την Παναχαϊκή θα κερδίσει εύκολα. Του δευτέρου ημιχρόνου με την Παναχαϊκή. Αν είναι ο Άρης του πρώτου ημιχρόνου με την Παναχαϊκή θα δυσκολευτεί. Και θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Και μην ξεχνάμε, ο Απόλλωνας δεν έχει να κερδίσει. Έχει να πάρει χ. Έχει να πάρει ισοπαλία. Αυτός είναι ο σκοπός του. Και να βγει στην κόντρα, μήπως και κάνει τη ζημιά. Αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Και επειδή εγώ θεωρώ ότι είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν προκλήσεις μέσα στο παιχνίδι, χρειάζεται διπλή και τριπλή. Και γι' αυτό χρειάζεται ακόμα περισσότερο να είναι και μαζική η παρουσία του κόσμου. Δηλαδή και η ομάδα περιμένει έσοδα. Και είναι απαραίτητα τα έσοδα, σας τα μην τα ξαναλέμε τώρα τους τάτους και τα λοιπά που τα λέγαμε και χθες. Αλλά και άλλη δυναμική βλέπει και ο επόπτης και ο διαιτητής αν έχει 10 και 12 και 15 χιλιάδες κόσμο και άλλο αν έχει 2 και 3 και 5. Που και 5 να έχεις, στη Β' Εθνική είναι ρεκόρ εισιτηρίων, αλλά αντιλαμβάνεστε τι θέλουμε να πούμε. Εντάξει, μακάρι η ομάδα να δείξει το καλό της πρόσωπο. Και να πάρει αυτό το οποίο πρέπει να πάρει, τη νίκη δηλαδή, από το παιχνίδι της Κυριακής. 3 η ώρα την Κυριακή, στο Κλέαν της Βικελίδης. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Μαζί μας είναι ο Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα στην Θεσσαλονίκη. Έρχεται στο χώρο σας και στο κέντρο της πόλης και δυτικά και στην Άνω Πόλη με ένα τηλεφώνημα στο 62-85-86. Πολλές, μα πάρα πολλές προσφορές. Πολλά μεγέθη από πίτσες, πολλές μακαρονάδες, σαλάτες, ακόμα και μαγειρευτά φαγητά. Αρκεί να καλέσετε και να ρωτήσετε ποια ακριβώς προτιμάτε να τα παραλάβετε, να τα πάρετε, να σας τα φέρουν μάλλον στο σπίτι σας από τον Mr. Gold. Θα πάμε στο διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε να μιλήσουμε λίγο και για μπάσκετ. Αύριο είναι το παιχνίδι με τον Πανιόνιο στις 4.30, ένα παιχνίδι για το οποίο ακούγονται πάρα πολλά πράγματα. Μιλούσαμε με ένα μπασκετικό πριν την εκπομπή και μου είπαν ότι ετοιμάζεται χειρουργείο. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε βέβαια προκαταβολικά εμείς να το πούμε με αυτή την σιγουριά. Αλλά όταν βλέπω Πιλοίδη και Παναγιώτου να ορίζονται στο συγκεκριμένο μάτς που ο Πανιόνιος όρισε και γενική είσοδο 5 ευρώ και λέει ότι είναι το μάτς της χρονιάς για τον Πανιόνιο, αντιλαμβάνεστε ότι μάλλον η αγαπημένη ομάδα της ΕΟΚ που έκανε το παν για να παίξει την κατηγορία, μάλλον κάπου έχουν βάσει όλα όσα λένε οι άνθρωποι του μπάσκετ. Μακάρι να διαψευστούμε, αλλά γενικότερα η διαιτησία φέτος με την ανυπαρξία που έχει ο Άρης διοικητικά μας έχει πάει να μην πω τι. Τέλος πάντων, θα πούμε δύο πραγματάκια γιατί είναι και η πρώτη του Μάρας. Θα δούμε λίγο και τα μεταγραφικά και αν υπάρχουν, αν προκύπτουν, αν θα προκύψουν μεταγραφικά. Αλλά όλα αυτά στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μετά την επιστροφή από το τελευταίο διάλειμμα. Να κάνουμε μια απαραίτητη διόρθωση. Το μάτς που μεταδίδεται τηλεοπτικά από την R3 αύριο είναι το Όφη Κεσαμικός και από το Web TV είναι το άλλο το μάτς. Άλλαξε αυτό. Ναι. Γιατί είχαν τη Βέρεια από το R3, το πήγανε στο Web TV, το
Βέρεια Τρίκαλα και δείχνουν κανονικά το όφηκη Σαμικός. Βέβαια, βλέπω ότι το μπασκετικό παιχνίδι του Άρη, Πανιώνιος Άρης, θα το δείξει το ERT Web το 2, το δεύτερο κανάλι ERT Web που έχει ERT, αλλά το έχουν μέσα 4. Μπήκα εγώ στον ΕΣΑΚΕ πριν λίγο, 4,5 το έχει ο ΕΣΑΚΕ. Βέβαια δεν το έχω αλλάξει, αν το έχουν πάει 4, να μην έχουν κανένα. Ναι, δεν νομίζω. Αλλά εντάξει, μάλλον εκεί υπάρχει. Μάλλον έγινε λάθος από αυτόν που έγραψε. Ναι. Ναι. Το δείχνει λοιπόν ολόκληρο το παιχνίδι του Άρη, να ξέρετε. Είναι στο ERT Web 2 και θα το δείξει αύριο στις 4,5 ώρα. Εντάξει, όσοι δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, είτε στην εφαρμογή, την κινητή της ERT, είτε σε τάμπλετ ή οτιδήποτε, θα υπάρχουν αυτά τα εκταμένα επεισόδια. Στιγμιότυπα. Τι έβαλε αυτός. Εκτεταμένα επεισόδια στιγμιότυπα. Την κούλαρα έβαλε. Στην ΕΡΤ. Αυτό είδα και εγώ και είπα τα επεισόδια. Αυτό που έβαλε. Τι οβίδα ήταν αυτή. Η West Ham. Και μια δεύτερη να έχει. Από μια οβίδα είχαμε. Πόσο. Ναι, αλλά 1-1 η Tottenham. 2-2 τελικό. Στο 83-1-1. Και έπαιγαν άλλα δύο. Ναι. Χαμή είναι ευκαιρία για τότε να ωραία. Ξέφυγε η Λίβερπουλ. 1-1, ρε φίλε, τι 2-2. Α, νόμιζα 2-2. Αλλά πάει, σου παλιέ είναι το ένα, σου παλιέ και το άλλο. Έτσι. Λοιπόν. Όσοι λοιπόν δεν έχετε ίντερνετ, η ΕΡΤ1 θα έχει το παιχνίδι, θα έχει τα μένα στιγμιότυπα και όχι επεισόδια από το μάτς μαζί με τα άλλα δύο που είναι εκείνη την ίδια ώρα. Θα κάνει αυτό το ρολόι που λέμε, θα κάνει τον κύκλο, θα πηγαίνει σε όλα τα γήπεδα. Επομένως θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε το ντεμπούτο του Μάρας και γενικότερα μια προσπάθεια του Άρη να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση μιζέριας που βρίσκεται αγωνιστικά φέτος με μόλις 4 νίκες μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα, βέβαια έχοντας βγάλει και ένα δύσκολο πρόγραμμα. Ας ελπίσουμε ότι θα διορθωθεί η κατάσταση. Τώρα αν θα υπάρξουν μεταγραφές ή όχι, υπάρχει η αίσθηση ότι δύσκολα θα γίνει κάτι ακόμα, κάτι επιπλέον. Πρέπει να δούμε λίγο αυτό, είναι λίγο αντικρούμενες οι πληροφορίες για το πότε ισχύει αυτός ο κανονισμός, αν είναι από το ξεκίνημα της σεζόν ή αν είναι από το τέλος του Α γύρου, πόσους ξένους δηλαδή έχει στο τέλος του Α γύρου, να έχει και στο τέλος της σεζόν, αλλιώς πέφτει πρόστιμο. Θα μου πεις τώρα ο Άρης έχει δεχτεί και έχει δεχτεί κατραπακές οικονομικές φέτος, αυτό τον πείραξε. Αλλά εντάξει, θα το δούμε στην πράξη. Άλλωστε και ο κανονισμός αυτός είναι ψηλοαστείος υπό την έννοια ότι το κάνεις για να μην διώχνουν τους παίκτες ή ομάδες ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά οι ομάδες που μπορούν να πάρουν ένα παίκτη να τον δώσουν 500 ευρώ την εβδομάδα, το μήνα, συγγνώμη, και να τον έχει στην ομάδα στο τέλος. Πάρεις εμένα και τον Καβαδία, να παίξουμε το τελευταίο μήνα εκεί πέρα, λίγο πριν τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και να πεις ορίστε, τους είχα. Κατέθεσα 2 συμβόλαια. 4,5 το έχει ERT. ERT.gr. Το παιχνίδι. Βέρεια Τρίκαλα. Και όφηκε Σαμικός από την ΕΡΤ3. Και ΕΡΤ1 δείχνει 6,5 ώρα Προμηθέας ΑΕΚ. Αύριο. Ωραίο μάτς είναι αυτό. Και όσοι θέλετε, γουστάρετε βόλεϊ. Νίκη Αιγινίου, Φίνη Κασίρου. ΕΡΤ2, βόλεϊ το Σάββατο. Κάτσε να δούμε και τις μεταδόσεις της Κυριακής για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Επαναλαμβάνω, το παιχνίδι του Άρη το δίνει 4,5 ώρα το web της ΕΡΤ. Άρης Απόλλων Πόντου 3 ώρα κανονικά από την ΕΡΤ3. Μπάσκετ έχει 5 ώρα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Στις 7. Έχει Κηφισιά ΠΑΟΚ Βόλεϊ το web της ΕΡΤ και υπάρχει και τη Δευτέρα το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ηρακλή Χαλκίδας στις 6 ώρα που το δείχνει η ΕΡΤ2. Αυτές είναι οι μεταδόσεις του τριημέρου από την κρατική τηλεόραση που τα έχει σαρώσει όλα. Να. Δεύτερη εθνική, μπάσκετ και γενικά βόλει. Οφείλουμε και βόλει, ναι, οφείλουμε να πούμε ότι γίνεται μια καλή προσπάθεια σε αυτό, μην κράζουμε μόνο. Εντάξει, στηρίζουν για κάποια αθλήματα τα οποία έχουν ανάγκη προβολής, ειδικά το βόλει που είναι το τρίτο σε δημοτικότητα. Έτσι. Με τις μεταδόσεις που κάνει. Όχι, και το πρωτάθλημα που το πήρε από πέρσι της Football League. Ναι. Καλό κάνει. Και καλό κάνει και τα μάτς δείχνει, δύο παιχνίδια, αλλά και αυτό που κάνει τώρα με το web δείχνει 4 μάτς της αγωνιστικής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από την άψη των εσόδων για τις ομάδες, ό,τι έσοδα τέλος πάντων μπορούν να πάρουν και να τσιμπήσουν, κάτι παραπάνω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, γιατί βλέπεις, παρακολουθείς το πρωτάθλημα κανονικά, ρε παιδί μου. Δεν είναι
Θυμάσαι πέρσι τις πρώτες αγωνιστικές, εκείνο το πανελευσυνιακό Ζάρης. Πήγαμε σε άλλες καταστάσεις. Ραδιόφωνο όπως παλιά. Ο Λίμπερο βέβαια είναι εδώ στις επάλξεις. Όποιο παιχνίδι δεν μεταδίδεται τηλεοπτικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να το δείτε τηλεοπτικά, το μπορείτε να το ακούσετε κανονικά από τη συχνότητα του Λίμπερο. Θα είμαστε σε όλα τα γήπεδα που θα παίζουν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Θα είναι ο Πάρης της Ελεπίδης βεβαίως αύριο για λογαριασμό του Λίμπερο για το Πανιούνιο Σάρης. Πάω Κλεβαδιακός θα κάνει ο Σταύρος αύριο 5 και 4. 4.30 είναι το μπάσκετ, 5 και 4 είναι το ποδόσφαιρο. Την Κυριακή 3 η ώρα Άρης Απόλλων Πόντου θα είναι ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Την ίδια ώρα Αγροτικό Αστέρας Ηρακλής θα είναι ο Γιώργος ο Ματζιούκης. 5 η ώρα έχουμε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός από το γήπεδο της Πηλέας θα είναι ο Νίκος ο Μοσχοβίτης. Και βεβαίως υπάρχει και το παιχνίδι του Ηρακλή με το Περιστέρι. Πολύ σημαντικό παιχνίδι και αυτό για την άνοδο. Το ΑΕΤ, αν δεν κάνω λάθος, Περιστέρι. 6 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Πέφτει πάνω στο ντέρμπι του μπάσκετ για την πρώτη ώρα, αλλά νομίζω ότι εντάξει, μετά από το δεύτερο ημίχρονο και ειδικά του Ηρακλή θα είναι και αυτό full pension που λέμε εδώ πέρα, για να ακούτε τα πάντα, να είστε ενημερωμένοι για τα πάντα. Θα είναι ο Δημήτρης Ολεφάκης εκεί για να μας μεταφέρει και την ατμόσφαιρα και το τι ακριβώς θα συμβεί στα γήπεδα. Άρα έχετε ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο με πολλές αθλητικές συναντήσεις για να ακούσετε και από τον Λίμπερο και βεβαίως όσα είναι τηλεοπτικά να τα παρακολουθήσετε και τηλεοπτικά. Ο Στοίχημαν είναι μαζί μας. Πριν από λίγο βγήκε και το δελτίο τύπου της ΠΑΕ για την σημερινή προπόνηση, να σας πούμε. Μάλιστα. Και δεν έχει κάτι το Νίκητς είναι αυτό το διάστρεμα που έχει υποστεί από το κτύπημα στην προπόνηση και η ξεκινή θεραπεία είναι απόν. Από το παιχνίδι της Κυριακής, μια ελαφρά ενόχληση στον προσαγωγό είχε σήμερα ο Πλατέλας. Και οπα. Έμεινε προληπτικά εκτός, δεν εντίθεται θέμα για τη συμμετοχή του την Κυριακή. Νομίζω μια σχολή για μπάσκετ. Υπάρχει πάλι στην εφημερίδα του Κουμέντο νέο δημοσίευμα αύριο που αναφέρεται σε αυτή τη γνωστή ιστορία την οποία έχει ανακοινήσει εδώ και σε αρκετές εκδόσεις η συγκεκριμένη εφημερίδα για την διασύνδεση της οικογένειας Λάσκαρ και κυρίως της Τζόρτζιας Ευσεβίου με την σύζυγο του Κυριάκου Μητσοτάκη και τα χρήματα. Καταρχήν και για να ξέρει ο κόσμος, γιατί δεν ασχολείται όπως εμείς. Ναι. Το ντοκουμέντο είναι μια εφημερίδα η οποία πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι απόλυτα φιλοκυβερνητική. Να το πούμε έτσι, μπορεί να μην είναι ΣΥΡΙΖΑ, όπως σου πει, είναι την κυβέρνηση. Και φαίνεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι ασχολείται όλη μέρα με το Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, τη γυναίκα του, όλα αυτά τέλος πάντων. Έτσι, για να το πούμε έτσι λαϊκά, είναι το αντίπαλο δέος του πρώτου θέματος. Έτσι, για να καταλάβετε κάπως πώς πήγε η κατάσταση. Ναι, σωστά. Και ασχολούνται μόνο με αυτά. Δηλαδή, υπάρχει μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, δεν ασχολούνται ποτέ με αυτή την κυβέρνηση παρά μόνο θετικά. Και έχουν ως στόχο την αντιπολίτευση. Τον Άρη λοιπόν τον παίρνει η μπάλα, γιατί όπως υποστηρίζει η εφημερίδα, συνεργάστηκαν σε κάποια εταιρεία. Η κυρία Ευσεβίου με την σύζυγο του κύριου Μητσοτάκη. Και για να καταλάβετε, η εφημερίδα αυτή, η οποία μάλιστα κόπτεται περί δημοσιογραφίας κτλ., έλεγε καταζητούμενη την Τζόρτζια Ευσεβίου την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ 5 μέρες πριν είχε περάσει τον ανακριτή και είχε μείνει ελεύθερη. Παρ' όλα αυτά, η εφημερίδα έγραφε καταζητούμενη. Τώρα το συνεχίζει, λέει ότι ξέπλαινε χρήμα στον Άρη, στα καλάθια του Άρη, όπως λέει. Με ελικόπτερα και έργα τέχνης κτλ. Δεν μας ενδιαφέρουν φυσικά τα ελικόπτερα, τα έργα τέχνης ή οτιδήποτε άλλο. Μας ενδιαφέρει ο Άρης και η δυσφήμιση την οποία λαμβάνει ο Άρης. Βέβαια, αν δείτε λίγο τους ισολογισμούς της ΚΑΕ Άρης και τα χρήματα που έβαλε και τα έσοδα που είχε ο Άρης, θα διαπιστώσετε ότι καθόλου εκατομμύρια δεν έχουν εισρεύσει στα ταμεία του Άρη από την πλευρά του Νίκου Λάσκαρη. Αν αναλογιστεί κανείς τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έχει πληρωθεί βέβαια κανονικά το δημόσιο από τα έσοδα του Άρη. Έχουν πληρωθεί υποχρεώσεις φέτος μόνο από τα έσοδα του Άρη. Άσχετα αν έφερε κάποια χρήματα το τελευταίο διάστημα ο κύριος Λάσκαρης. Εγώ θα πω το άλλο. Για αυτά τα δημοσιεύματα όμως, γιατί δεν κινείται νομικά η οικογένεια Λάσκαρη? Δεν το καταλαβαίνω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί δεν κινείται νομικά? Διασύρεται το όνομα της οικογένειας και εμπλέκεται και ο Άρης και δεν κινείται νομικά. Όχι, γιατί εγώ έχω καταλήξει, Αλέξη, ότι δεν τους ενδιαφέρει. Τι δεν τους ενδιαφέρει? Ο Άρης.
Γιατί αν τους ενδιέφερε ο Άρης, όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα υπήρχε η μία προσφυγή πίσω από την άλλη. Ευτυχώς τελικά ήταν θετικό για τον Άρη ότι υπήρχε αυτή η κλίση από τον ανακριτή, όπου έπρεπε να παρουσιαστεί και να παρουσιάσει ότι είναι συνεπής απέναντι στο ελληνικό δημόσιο στις επιχειρήσεις του, και η επιχείρηση στην Ελλάδα είναι ο Άρης. Ναι, και από τότε που βγήκε. Και γι' αυτό λοιπόν πληρώθηκαν όλα αυτά. Από τότε που βγήκε εξερχόμενος, έκανε και τη δήλωση αυτή ο κ. Λας. Πού είναι από τότε? Πουθενά. Ευτυχώς που υπάρχει ο κ. Πλιάκης ή κανένα δύο άνθρωποι ακόμα. Έχει φέρει ο κύριος Δάσκας, πλήρωσε, το είπαμε και την άλλη φορά. Το έχουμε πει αυτό, δεν το αφισβητούμε αυτό. Δεν έχει γίνει το παραμικρό. Είναι μόνος του ο Μάνος Λάσκαρης εδώ, παλεύει μόνος του από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι θα γίνει με τις υποχρεώσεις προς Μάρμπλ και δεν συμμαζεύεται? Τι θα γίνει? Ας το Μάρμπλ. Ο Μάρμπλ είναι 4 δόσεις των 40.000, αρχής γενομένης από 31 Γενάρη. Δηλαδή. Όχι. Αυτές που θα βγουν από την Ελλάδα είναι οι δύσκολες. Θα είναι οι άμεσα απαιτητές που θα πάνε στην εγγυητική. Πώς θα πληρωθούν όλα αυτά? Μπορεί να φέρει λεφτά, ρε φίλε. Σου πει όταν είναι να τα πληρώσω και φτάσω στο αμήν να τα πληρώσω. Μακάρι, από το στόμα σου. Το θέμα είναι ότι δεν είναι εδώ, είναι εξαφανισμένος. Και πλέον δεν υπάρχει δικαιολογία ότι έχω το πρόβλημα και έχω αφοσιωθεί εκεί. Τον είδε σε κανένα παιχνίδι? Ναι, πού είναι? Δηλαδή, εσύ έλεγε προηγουμένως και ορθά έπραξες και έκρουσες τον κόβενα του κινδύνου με βάση αυτά που κυκλοφορούν στους μπασκετικούς κύκλους για το αυριανό παιχνίδι. Ο Άρης ο επίσημος πού είναι? Γιατί πού είναι εδώ και 3 χρόνια? Γιατί άμα θα αυτά δούμε. Τα, δε, πρόσεξε λίγο. Μετά τι να κάνουμε, να κλαίμε πάνω λεπτό. Το χυμένο γάλα, δηλαδή αυτά αύριο που είπα, αυτά που είπα για αύριο, αν θυμάσαι, τα έλεγα και την πρώτη χρονιά που ο Άρης ήταν ανύπαρκτος, δεν ήταν πουθενά, γιατί κάποιοι ανακάλυψαν τώρα την Αμερική και λένε τώρα τον χτυπάτε κτλ. Την κριτική για τα συγκεκριμένα ζητήματα και την ανυπαρξία, την ολοκληρωτική ανυπαρξία του Άρη στα κέντρα των αποφάσεων, στην ΚΕΔ, όταν μας φάζανε με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, την λέγαμε από τότε, και τότε μας λέγανε ότι κάνουμε πόλεμο στο Λάσκαρη, θέλουμε να τον φάμε, γιατί μας έκοψε το χαρτζιλί και διάφορες άλλες μπούρδες που λένε κάτι παπαγαλάκια, ακριβώς γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο να πούν. Ναι. Τότε, επειδή πλήρωνε λοιπόν ο Λάσκαρης, όλοι τα βλέπαν όλα καλά. Η ανυπαρξία του Άρη, και μας λέγανε εμάς τι με τη διαιτησία και τα λοιπά. Η ανυπαρξία όμως του Άρη υπάρχει από τότε. Τότε που πήγε ο Δουβής, τα έχουμε γράψει και τα έχουμε πει αυτά. Που ο Δουβής τη ΑΕΚ, γιατί τότε χτυπιώσουμε την ΑΕΚ για την τρίτη θέση. Και η ΑΕΚ είχε το Δουβή σε 5 επιτροπές και τον έχει ακόμα σε 5 επιτροπές του ΕΣΑΚΕ. Και εμάς πήγε ο Παπακυριάκης, ήταν στην Επιτροπή Επίλυση Οικονομικών Διαφορών. Και μας κάνανε πλάκα. Πλάκα μας κάνανε στα διοικητικά συμβούλια του ΕΣΑΚΕ. Η ανυπαρξία υπήρχε από τότε. Η κακή διοίκηση υπήρχε από τότε. Αλλά όλα καλύπτονταν από το γεγονός ότι πλήρωνε. Και το προφίλ αυτό και το 1 δισεκατομμύριο και τα πολλαπλάσια περιουσία. Οκ. Okay, πολλαπλάσια περιουσία. Ορίστε, πού είναι τώρα? Πολλαπλάσια περιουσία. Πλήττουν την αξιοπιστία σου. Είναι καραμπινάτες περιπτώσεις που εδώ δεν μιλάμε για δημοσιογραφία, μιλάμε για κάτι άλλο. Δεν γίνεται τη Δευτέρα να βγαίνεις ελεύθερη από τον ανακριτή και το Σάββατο να σε λέει καταζητούμενη. Αυτή. Και άντε αυτό, να λες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στον Άρη. Να το λες όχι ότι κατηγορείται, όχι ότι υπάρχει η φημολογία, όχι ότι υπάρχει η κατηγορία. Να λες ότι έγινε. Είναι άλλο. Είναι άλλο να γράψω εγώ ο Αλέξης κατηγορείται ότι χτύπησε το Χρύσανδο, και είναι άλλο να γράψω ο Αλέξης χτύπησε το Χρύσανδο. Νομίζω το λέω τόσο απλά για να το καταλάβετε. Και δεν υπάρχει καμία απολύτως αντίδραση. Καμία απολύτως ενημέρωση. Όπως εδώ με ενημερώνει και ένας φίλος, προχθές έγινε και η κουπή της πίτας των διαιτητών. Μόνο πάω που παρέστη ο Άρης πουθενά στην κουπή πίτας των διαιτητών. Και όχι μόνο αυτό, να σου πω και κάτι άλλο σε σχέση με το ντοκουμέντο τώρα και τα λοιπά. Το ντοκουμέντο έχει λοιπόν αυτό το ρεπορτάζ, πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Έχει και ένα άλλο ρεπορτάζ, που είναι το πρώτο του ρεπορτάζ στην εφημερίδα αύριο, ναι, για τους Έλληνες που έχουν βγάλει στο εξωτερικό χρήματα, ναι, με αποτέλεσμα να μην φορολογούνται και έχουν λιτώσει από τη δικαιοσύνη και είναι, πώς τα λένε αυτά, σε offshore και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Mm. Πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Φυσικά έχει συγκεκριμένα ονόματα τα οποία έχουν συνδεθεί πολιτικά με την αντιπολίτευση. Επίσης πολύ καλά κάνει, και να σου πω και κάτι. Δεν με ενδιαφέρει και καθόλου, ναι, γιατί το πιο πιθανό είναι να έχει και δίκιο σε αυτά τα δημοσίευματα. Και ξέρουμε ότι αυτές οι εφημερίδες το πάνε μονόπατα.
ή το ντοκουμέντο θα βγάζει τη Νέα Δημοκρατία, ναι. Ή άλλοι θα βγάζουν. Η πρώτη ή τελευταία επιχειρηματία είναι που βγάζουν, ναι, τα λεφτά του έξω τώρα. Ναι, εντάξει, δεύτερο όνομα. Δεύτερο όνομα. Ναι. Για πολλά εκατομμύρια ευρώ που έχουν βγει στο εξωτερικό, mm-hmm, και δεν φανερώθηκαν ή οτιδήποτε, ναι, άλλο, είναι Μαρινόπουλος. Άμπρο. Ο οποίος Μαρινόπουλος, ναι, δεν πλήρωσε στον Καρυπίδη 27 εκατομμύρια ευρώ και βγήκε απόφαση με τη συνδρομή τότε και όλο για να γίνει του Σκλαβενίτη, όλο αυτό και η κυβέρνηση και ο Νεφελούνδης και ο ένας και ο άλλος. Δεν πλήρωσε τα 27 εκατομμυριάκια στο Καρυπίδη γιατί κήρυξε πτώχευση και δεν έχει λεφτά. Αυτή την παράμετρο όμως δεν την αναδεικνύουμε ότι είναι λεφτά που χρωστάει στον ιδιοκτήτη του Άρη. Άμα όμως ο ιδιοκτήτης του Άρη χρωστάει, γίνεται πρώτο θέμα. Αυτό είναι και η επικοινωνία και το τι επιλέγει ο καθένας. Να, εδώ υπάρχει όμως ξεκάθαρα μια επίθεση στοχευμένη εδώ και αρκετό καιρό από το συγκεκριμένο μηντιακό συγκρότημα και την εφημερίδα αυτή προς τον... Που θέλει να πλήξει φυσικά τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, και είναι παράπλευρη απώλεια. Το Μητσοτάκη, γιατί και... ούτε ασχολείται, αλλά... ούτε ξέρει ο Βαξεβάνης τι, αλλά... τι γίνεται. Αλλά βλέπετε ότι δεν υδρώνεται αυτή. Δεν είναι για τη δράση νομικά ο Λάσκαρης και η σύζυγός του για όλα αυτά. Εκτός να έχει δράσει και δεν το ξέρουμε. Αν έχει καταθέσει και μια αγωγή και δεν το ξέρουμε. Άμα έχει αντιδράσει, φίλε, και δεν το ξέρουμε, είναι τεράστιο επικοινωνιακό, ναι, λάθος. Γιατί είναι η ουσία, αλλά είναι και οι εντυπώσεις. Σας θυμίζω την περίπτωση Παναγόπουλου Καρυπίδη. Παναγόπουλος και είπε είναι εικονική κατάδεση των χρημάτων και εκεί πάλι στην Πειραιώς και τα λοιπά και θα το δείτε και θα το αποδείξω και τα λοιπά. Όταν φέφτασε η υπόθεση στο ακροατήριο και δικάστηκε. Και κέρδισε κιόλας σε πρώτο βαθμό. 10 και 10. Ή 10 σύνολο, δεν θυμάμαι τώρα. Έχασε την υπόθεση, την κέρδισε ο Καρυπίδης και επιδικάστηκε αποζημίωση και σε αυτόν και στην αδερφή του. Είδατε να υπάρχει, να την χάνει τη προβολή που έτυχε, που ήταν η κεφάλα του Παναγόπουλου ολόκληρη, που είναι και πολύ ωραίος άντρας, ολόκληρη σε πρώτη σελίδα. Μην πάω στους Ρώσους και τα λοιπά. Τους θυμάσαι αυτά. Δηλαδή, ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Αν το πας νομικά το όλο θέμα και έχεις το δίκιο με το μέρος σου, θα τον εκθέσεις. Αν όμως ενδιαφέρει τον Καρυπίδη, προφανώς και τον ενδιέφερε, γιατί είναι εδώ στον Άρη, το ότι υπήρξε αυτή η δημόσια διαπόμπευσή του και τον ενδιέφερε το συγκεκριμένο ζήτημα και προχώρησε αγωγή. Εδώ προφανώς δεν τους ενδιαφέρει, Άλεξ. Εγώ αυτό, δηλαδή, δεν βλέπω κάτι άλλο. Δεν μιλάμε, δεν το είπε ο Ρατόπουλος, που τον παίρνουν στην πλάκα κάποιοι. Βγαίνει μια εφημερίδα, παίζει τρέιλερ, εγώ το είδα στην τηλεόραση, 5 τρέιλερ για τον Άρη. Το άκουσα στην Era Sport, ναι, ναι, στο κρατικό ραδιόφωνο. Όλο το διαδίκτυο, άμα δείτε, υπάρχουν οι πληρωμένες αυτές οι διαφημίσεις, οι οποίες παίζουν για την... Παίζει στο ΦΕΠ, παίζει παντού. Ναι. Και δεν ασχολείται κανένας. Πάση περιπτώσει, σε αυτά, ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ και τον Βασίλη Καβαδία που ήταν μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Θα ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα τμήματα του Άρη, σε όλες τις ομάδες που θα αγωνιστούν το Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα αναλύσουμε όλα στην εκπομπή της Δευτέρας, με το καλό λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Σας αφήνουμε στα χέρια του Γιώργου Ματζούκη, ο οποίος ακολουθεί με την εκπομπή Ωραία Μπλε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια.